Καλησπέρα σε όλους. Πιστοί και σήμερα εδώ στο ραντεβού μας από τις 5 μέχρι τις 7 παρά 10 λοιπόν καθημερινά εδώ στην τηλεόραση Best με όλα τα θέματα της επικαιρότητας και όχι μόνο. Και βέβαια σε αυτή την εκπομπή μπορείτε και εσείς να παρεμβαίνετε κάνοντας τις δικές σας προτάσεις, προτείνοντας βέβαια και ζητήματα που θέλουν περισσότερη ανάλυση, που θέλουν να βρουν τη λύση τους. Είμαστε εδώ να τα επεξεργαστούμε. Μπορείτε να στείλετε και τις φωτογραφίες σας, τις όμορφες φωτογραφίες σας από όμορφες στιγμές σας, προκειμένου έτσι να τις προβάλλουμε και να τις χαρούμε όλοι μας. Είμαστε εδώ λοιπόν και σήμερα να ξεκινήσουμε και με την επικαιρότητα. Φαίνεται να υπάρχει μια στροφή στην καθημερινότητα, μια στροφή που κάνει η κυβέρνηση με τη βελτίωση της εικόνας, δεν είναι ένας από τους βασικούς στόχους της. Την ίδια ώρα η μεγάλη ατζέντα των θεμάτων σχετίζεται με την αγροτική παραγωγή και ειδικότερα βέβαια με τις συνθήκες που επικρατούν στο άνοιγμα της νέας ελαιοκομικής περίοδου. Να πάμε όμως να ξεκινήσουμε με κάτι εντελώς διαφορετικό. Η Πελοπόννησος γύρισε οριστικά σελίδα στο παρελθόν και οι περιοχές της έγιναν πιο πράσινες και καθαρές χάρη στην σταδιακή ολοκλήρωση του έργου της διαχείρισης των απορριμμάτων που έτρεξε από την Τέρνα Ενεργειακή. Τα εγγένεια του ΣΔΙΤ αναμένεται να γίνουν στη μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων της Παλαιόχουνης την επόμενη Τετάρτη. Στην Πελοπόννησο τα τελευταία χρόνια βάλαμε όλοι μαζί ένα πολύ μεγάλο στόχο. Να απαλλάξουμε τον τόπο μας από αυτή την εικόνα. Ξεκινάμε. Κατασκευάσαμε από νέες υπερσύγχρονες μονάδες επεξεργασίας μέχρι χώρους υγειονομικής σταθής και σταθμούς μεταφόρτωσης. Γεια σου Παναγιώτη. Γεια σου Γιάννη. Η Πελοπόννησος έχει αλλάξει οριστικά σελίδα και μια μεγάλη αναφορά σε αυτό έχει να κάνει με το έργο της διαχείρισης των απορριμμάτων. Σε Παλαιόχουνη εδώ και καιρό έχουμε περάσει τη φάση ολοκληρωμένης διαχείρισης, ενώ στην περίοδο της λειτουργίας είναι και η μεταβατική διαχείριση σε καλλιρόη και σκάλα. Στην κατεύθυνση αυτή και στην αναγνώριση του πώς το έργο αυτό έγινε σημείο αναφοράς για μια καθαρή Πελοπόννησο μακριά από τις απίστευτες καταστάσεις του παρελθόντος, με τα αποτελέσματα πια να είναι εμφανή στην καθημερινότητα των περιοχών της, για την επόμενη Τετάρτη 8 Νοεμβρίου προγραμματίζονται στην κεντρική μαία της Παλαιόχουνης τα εγγένεια του ΣΔΙΤ, που ολοκληρώθηκε με άρτιο τρόπο από την κορυφαία ελληνική και με παγκόσμια αποτύπωμα εταιρεία, την Τέρνα Ενεργειακή. Μάλιστα, η συγκεκριμένη εκδήλωση αναμένεται να γίνει παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και πολλών ακόμη πολιτικών και άλλων παραγόντων. Μάθαμε πολλά για την κυκλική οικονομία. Και εμείς περισσότερα. Ρεύμα γυαλιού. Κομποστοποίηση. Δημιουργήσαμε νέες δομές. Αλλά και νέα κουλτούρα ανακύκλωσης. Το έργο της ολοκληρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων στην περιφέρεια Πελοποννήσου σε πλήρη λειτουργία αποτρέπει από την ταφή και αξιοποιεί τουλάχιστον το 65% των βιοαποδομήσιμων υλικών. Εκτρέπει από την ταφή 50.000 τόνους υγρών αποβλήτων, ενώ θα παράγεται πράσινη ενέργεια για την εξυπηρέτηση των αναγκών 6.000 οικοκυριών, αποφεύγοντας παράλληλα την έκκληση 24.000 τόνων διοξιδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Το έργο χρησιμοποιεί τεχνολογία εχμής και έχει το ελάχιστο δυνατό περιβαλλοντικό και ενεργειακό αποτύπωμα. Η
Έμφαση στην καθημερινότητα θέλει να δώσει η κυβέρνηση απαντώντας με νέα μέτρα στήριξης. Η κυβέρνηση είναι διατεθειμένη να διορθώσει την αδικία για τα νοικοκυριά που θερμαίνονται με ηλεκτρικό ρεύμα, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός στη διάρκεια της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου. Παράλληλα, στάθηκε στα όσα δρομολογούνται ως μέτρα και κίνητρα για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Στο νέο σύστημα της αντιμετώπισης φοροδιαφυγής από τους ελεύθερους επαγγελματίες και στο έξτρα κίνητρο που τους δίνεται από το 2024, στάθηκε περισσότερο ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εισήγησή του στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο, κάνοντας λόγο για μια τολμηρή παρέμβαση κοινωνικής δικαιοσύνης, αλλά φυσικά και ενίσχυσης των δημοσίων εσόδων. Έτσι, από το 2024, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι αποκτούν ένα σημείο αναφοράς για το τεκμαρτό του εισόδημα, το οποίο δεν θα μπορεί να είναι κατώτερο του βασικού μισθού. Αποκτούν ωστόσο και ένα σημαντικό επιπρόσθετο κίνητρο για την φορολογική του συνέπεια. Γιατί παράλληλα, όσοι εμφανίζουν κέρδη πάνω από αυτό το κατώτατο τεκμαρτό όριο, θα απαλλάσσονται από το 2024 αυτομάτως από το 50% του τέλους επιτιδεύματος. Ενώ για τους υπόλοιπους η έκπτωση θα είναι της τάξης του 25%. Ως προς τα υπόλοιπα θέματα της ατζέντας του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι προχωρά και η επιδότηση των νοικοκυριών που θερμαίνονται με ρεύμα. Χώματα στην ακρίβεια παραμένουν προτεραιότητά μας. Έτσι θα εξετάσουμε σήμερα 4 ακόμα μέτρα, τα οποία σχετίζονται με την στήριξη που έχουν να κάνουν με τις τιμές στην ενέργεια. Με πρώτο βήμα και σημαντικότερο, θα μιλήσει για αυτά στη συνέχεια ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, την επιδότηση νοικοκυριών που θερμαίνονται με ρεύμα. Για να έρθουμε τώρα στα ζητήματα της ελαιοκαλλιέργειας. Φέτος είναι μειωμένη παραγωγή, όπως όλοι γνωρίζουμε. Ωστόσο, εκείνο που προβληματίζει ιδιαίτερα και βρίσκεται στο επίκεντρο αυτές τις ημέρες είναι οι κλοπές που έχουν παρατηρηθεί το τελευταίο διάστημα. Μειωμένη καταγράφεται η φετινή παραγωγή ελαιολάδου που σε κάποιες περιπτώσεις ξεπερνάει και το 50%. Βέβαια, η παραγωγή φέτος, τουλάχιστον στη δική μας την περιοχή, είναι αρκετά μειωμένη σε σχέση με πέρυσι. Οπότε η συγκεκριμένη τιμή απλά θα φέρει τα πράγματα σε μια ισορροπία. Γιατί η εκτίμησή μας είναι ότι η μείωση της παραγωγής, τουλάχιστον εδώ στη δημοτική κοινότητα χώρας και στις όμορες κοινότητες, μπορεί να είναι και πάνω από 50%. Η καλή τιμή, ωστόσο, που έχει φέτος το ελαιόλαδο θα βοηθήσει τους παραγωγούς να ανταπεξέλθουν στο αυξημένο κόστος της καλλιέργειας. Από την πλευρά των παραγωγών σίγουρα είναι μια πολύ καλή τιμή που πλέον μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα αυξημένα κόστη, τα πολύ αυξημένα κόστη θα έλεγα. Παράλληλα όμως υπάρχει και μια ανησυχία, γιατί όπως είπατε ένα μέρος της κατανάλωσης υποχωρεί γιατί δεν μπορεί να αντέξει αυτές τις τιμές στο ράφι. Υπάρχει ένας σκεπτικισμός για το μέλλον, δηλαδή δεν ξέρουμε κατά πόσο θα διατηρηθούν αυτές οι τιμές. Από την άλλη, δεν θέλουμε να φτάνουμε στην άλλη άκρη να παράγουμε ένα προϊόν και αυτό να μην είναι προσιτό για τον καταναλωτή. Βεβαίως και θέλουμε να είναι προσιτό και βεβαίως θέλουμε η κατανάλωση του εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου να βρίσκει όλο και περισσότερη απήχηση στο καταναλωτικό κοινό. Την ίδια ώρα, ωστόσο, τα μεροκάματα λόγω και της έλλειψης εργατών γης αναμένεται να είναι αυξημένα. Τα μεροκάματα εδώ κινούνται στα 60 με 65 ευρώ. Εκεί είναι περίπου, ίσως και σε κάποιες περιπτώσεις με 70, αλλά το σύνηθες είναι 60 με 65 ευρώ. Αρκετά υψηλά θα έλεγα, αλλά όπως είπα και πάλι, όσες αποφάσεις και να πάρουμε εμείς για το μεροκάματο, στην ουσία αυτό καθορίζεται από την προσφορά και τη ζήτηση. Εκείνο πάντως που προβληματίζει ιδιαίτερα τους παραγωγούς είναι οι κλοπές που έχουν πάρει ανησυχητικές διαστάσεις. Η αλήθεια είναι ότι το περιμέναμε. Γιατί πάντα όταν η τιμή του ελαιολάδου ανεβαίνει, αυξάνονται και τα φαινόμενα των κλοπών, γιατί αποτελεί ένα επιπλέον κίνητρο για τους επίδοξους ληστές, οι οποίοι και εδώ έχουμε κάποια κρούσματα, περιορισμένα για την ώρα, αλλά είχαμε και παλιότερα, δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο εξέλιπε εντελώς και εμφανίστηκε τώρα. Απλά φαίνεται να παίρνει ανησυχητικές διαστάσεις, όχι τόσο στη δική μας την περιοχή, αλλά από τα μηνύματα που παίρνουν από άλλες περιοχές.
Μπορεί τώρα η τιμή του ελαιολάδου να έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο δεδομένων των διεθνών συγκυριών και κυρίως όλων όσων καταγράφονται σε Ισπανία και Ιταλία. Οι συνθήκες ωστόσο δεν είναι ικανές να εδραιώσουν τα χαμόγελα στους παραγωγούς, αφού οι παράμετροι είναι πολλές και ποικίλες. Αυτές επεξηγούν οι άνθρωποι του ελαιοκομικού τομέα, διαπιστώνοντας και τα προβλήματα που προστίθενται από την έλλειψη εργατών γης. Μπορεί η τιμή του ελαιολάδου να έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο δεδομένων των διεθνών συγκυριών και κυρίως όλων όσα καταγράφονται σε Ισπανία και Ιταλία. Οι συνθήκες ωστόσο δεν είναι ικανές να εδραιώσουν τα χαμόγελα στους παραγωγούς, αφού οι παράμετροι είναι πολλές και ποικίλες. Ακούμε τις μεγάλες τιμές, αυτές των 9 και ευρώ, αφορούν πολύ ιδιαίτερα λάδια. Πρέπει να προσέξουμε πάρα πολλά πράγματα για να έχουμε αυτές τις τιμές. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή στο χωράφι και στο ελαιοτριβείο για να παράξουμε ένα πολύ καλό προϊόν που να έχει αυτή την τιμή. Μεγάλο πρόβλημα αποτελεί και η έλλειψη εργατικών χεριών. Είναι λίγοι οι εργάτες γης, το είπαμε και από τις προηγούμενες φορές και το ξέρουμε όλο το διάστημα το προηγούμενο. Είναι λίγοι οι εργάτες γης. Αλλά είναι λίγη και η παραγωγή. Βλέπουμε αρκετό κόσμο να θέλει και με πιο αργούς ρυθμούς να μαζέψει τον καρπό που έχει. Γιατί όπως είπαμε, δεν είναι πολύ ο καρπός. Το ζήτημα των κλοπών που ήδη έχουν ξεκινήσει από τα κτήματα και δεν αποκλείεται να επεκταθούν ακόμα και στα ελαιοτριβεία προκαλεί, αν μη τι άλλο, κάτι περισσότερο από προβληματισμό. Τα πράγματα θα είναι πιο δύσκολα όσον αφορά τις κλεψιές στα κτήματα και στα ελαιοτριβεία ακόμα. Με την τιμή του λαδιού σε υψηλά επίπεδα και με τη δυσκολία που έχει ο κόσμος. Η παραγωγή είναι σε γρήγορση, δίνουν μια προσοχή παραπάνω. Οι ελαιοπαραγωγοί φυλάσσουν τον καρπό της ελιάς σαν τον πολυτιμότερο θησαυρό του. Ζουν με το φόβο και προσπαθούν να προστατεύσουν την περιουσία τους με κάθε τρόπο. Πάμε τώρα στον τομέα της υγείας. Είναι μαζί μας ο Διευθυντής του Κέντρου Υγείας Καλαμάτας, ο κ. Γιώργος Λαφαζάνος. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Ελιοπούλου. Συγχαρητήρια για σας, για την εκπομπή σας και στο σταθμό σας. Να είστε καλά. Κύριε Λαφαζάνο, να ξεκινήσουμε λίγο να μας έτσι δείξετε την εικόνα που υπάρχει όσον αφορά στον κορονοϊό. Έχουμε κρούσματα το τελευταίο διάστημα. Κυρία Ελιοπούλου, επιτρέψτε μου να πω ότι συνέχεια ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας υπενθυμίζει ότι οι εμβολιασμοί είναι ένα από τα πιο σημαντικότερα επιτεύγματα της σύγχρονης ιατρικής. Καμία άλλη ιατρική παρέμβαση δεν έχει σώσει τόσες ζωές και δεν έχει βελτιώσει τόσο την ποιότητα ζωής μας. Όντως, το τελευταίο χρονικό διάστημα, τον τελευταίο μήνα, έχουμε μια ραγδαία αύξηση κρουσμάτων κορονοϊού. Το βλέπουμε στο Κέντρο Υγείας Καλαμάτας, όταν την περασμένη εβδομάδα από τα 310 δειγματοληπτικούς ελέγχους που κάναμε για κορονοϊό ευρέθησαν 75 θετικά κρούσματα, όταν πριν ένα μήνα είχαμε μηδαμινά κρούσματα. Άρα έχουμε μια έτσι, θα λέγαμε, έξαρση, ίσως και εντός εισαγωγικών, σε σχέση με τα δεδομένα τα σημερινά. Ωστόσο, να πούμε και δύο λόγια για τα τεστ που γίνονται εκεί στο κέντρο υγείας, αλλά και το τι πρέπει να προσέχουμε, γιατί κακά τα ψέματα έχουμε χαλαρώσει όλοι μας. Βεβαίως, αυτό το συναντήσαμε μετά την απελευθέρωση και τον έντονο συγχρονισμό που είχαμε τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο μέσα από τις διάφορες κοινωνικές εκδηλώσεις και που δεν υπήρχε μάσκα. Το παρήγορο, σε εισαγωγικά, είναι ότι τα κρούσματα είναι ήπια. Έχουμε παρατηρήσει ότι την πρώτη δεύτερη μέρα έχουμε ένα πυρέτιο 38, τη δεύτερη μέρα 37 και 5, έχουμε μια δεκατική πυρετική κίνηση και από την τρίτη μέρα έχουμε μια πυρεξία. Και τα συμπτώματα έχουμε ένα έντονο πονόλαιμο με μια καταρροή και έχουμε μυαλγία και αρθραλγία. Και συνήθως την πέμπτη μέρα τα κρούσματά μας αρνητικοποιούνται το πολύ και μέχρι την έβδομη μέρα. Έχουν παρατηρηθεί ότι υπάρχει μία θετικοποίηση και μέχρι τη 10η-12η μέρα. Mm-hmm.
Τώρα, κύριε Λαφαζάνο, έρχονται στο κέντρο υγείας να κάνουν προληπτικά έλεγχο, να κάνουν ένα rapid test ή όταν έχουν κάποιο σύμπτωμα? Βεβαίως έρχονται, γιατί το κέντρο υγείας έχουμε στο Isobox πίσω, έχουμε με το κλιμάκιο του ΕΟΔΗ που υπάρχει και 1-2 μέρες στην αγορά. Δεν υπάρχει άλλο σημείο το οποίο να κάνουμε τον προληπτικό έλεγχο, εκτός από τις ιδιωτικές δομές και το νοσοκομείο Καλαμάτας. Υπάρχει κλιμάκιο του ΕΟΔΗ, το οποίο για να εισέρχεσαι μέσα κάνει τον προληπτικό έλεγχο. Βέβαια, όταν έρχονται στο κέντρο υγείας Καλαμάτας με ένα πυρετό, με πονόλαιμο, κάνουν πρώτα το τεστ και αν είναι αρνητικοί εισέρχονται μέσα στα ιατρία και εξετάζονται. Εάν είναι θετικά όμως, πηγαίνει ο γιατρός και εξετάζει έξω και δίνει την πρέπουσα ιατρική οδηγία. Άρα, να σταθούμε λίγο σε αυτό, ότι πρέπει και τώρα να προσέχουμε, έτσι, και για τον κορονοϊό. Βέβαια, μας έρχεται και η γρήπη σε λίγο χρονικό διάστημα, γιατί θα μπούμε και στο χειμώνα. Φυσικά πρέπει να προσέχουμε, να έχουμε σε έντονο συγχρονισμό. Καλό είναι να έχουμε και τη μασκούλα μας και να τηρούμε τους κανόνες υγιεινής αυτούς που είχαμε τα προηγούμενα 2 χρόνια την πανδημία. Και εδώ να μου επιτρέψετε, κυρία Ελιοπούλου, να πω ότι η παγκόσμια ιατρική κοινότητα ανησυχεί, χωρίς όμως να προκαλεί πανικό, για μια πιθανή τριπλή επιδημία το 2023-2024 με COVID-19, με γρήπη και με αναπνευστικό συγκητιακό ιό. Οπότε καταλαβαίνετε, αν έχουμε αυτή την τριπλέτα την επιδημία, θα έχουμε ανησυχητικά φαινόμενα και πολλές εισαγωγές στα μεγάλα νοσοκομεία. Άρα λοιπόν πρέπει να δώσουμε μεγάλη έμφαση στην προστασία και του εαυτού μας, αλλά και του περιβάλλοντος μας. Όπως τώρα λέγαμε και παλιά, υπάρχουν, κυρία Ιωπούλου, βγαίνουν θετικά κρούσματα, δεν φοράνε μάσκα, δεν κάθονται 5 μέρες στο σπίτι και δεν το λένε και μεταδίδουνε. Έχουμε και τέτοια περιστατικά δει και έχουμε ακούσει. Άρα καλό είναι να τηρούμε ό,τι έτσι προβλέπεται, για να μην γίνει και μετάδοση και σε ανθρώπους που έχουν και σοβαρό πρόβλημα και ίσως κινδυνεύσει και η ζωή τους. Ακριβώς. Πολύ σωστά. Να έρθουμε λίγο τώρα και στον εμβολιασμό και να πούμε κάποια πράγματα, το τι τώρα συμβαίνει με τον εμβολιασμό για τον κορονοϊό. Ποιοι πρέπει να το κάνουν? Βεβαίως. Κάθε Τρίτη Πέμπτη είμαστε στο κέντρο υγείας Καλαμάτας, στο δεύτερο εμβολιαστικό κέντρο μετά το νοσοκομείο της Κυπαρισίας, που κάνουμε το καινούριο επικαιροποιημένο μονοδύναμο εμβόλιο της Pfizer, το οποίο είναι ετήσιο. Έχουμε αθρώας έρχονται βεβαίως. Έχουμε 108 με 110, γιατί παραπάνω δεν μας επιτρέπουν να κλείσουμε ραντεβού λόγω δόσεων φαρμάκου. Ξεκινάμε από τις 8 το πρωί μέχρι τις 3. Δεν σας κρύβω, σήμερα είχαμε 108, την Πέμπτη έχουμε 109 και την επόμενη εβδομάδα έχουν κλειστεί τα ραντεβού. Άρα η προσέλευση είναι έντονη, έρχονται με ευχαρίστηση, με διάθεση, και έχουμε και πολλά περιστατικά τα οποία έχουν κάνει και την Πέμπτη και την Έκτη παλιά αναμνηστική δόση και έρχονται να κάνουν το καινούριο επικαιροποιημένο εμβόλιο χωρίς κανέναν ενδιασμό, κύριε Ελιοπούλου. Άρα, για να καταλάβουμε όλοι μας, για να κάνει κάποιος αυτό το εμβόλιο, ανεξαρτήτως με ποια δόση έχει κάνει, μπορεί να προσέλθει, δηλαδή είναι κάτι διαφορετικό? Βεβαίως, απλώς να η τελευταία αναμνηστική δόση να έχει περάσει 30 μέρες συν μία μέρα και μετά την νόσηση από κορονοϊό να έχει περάσει ένα τρίμηνο. Εάν έχει αυτές τις προϋποθέσεις του τριμήνου, είτε από νόσηση είτε από εμβολιασμό,
δύναται ο ασθενής να εμβολιαστεί με το καινούριο επικαιροποιημένο εμβόλιο. Και εδώ θέλουμε να τονίσουμε ότι επειδή είναι και εποχή που πρέπει να κάνουμε και τον αντιγρυπικό εμβολιασμό, μπορεί να συγχορηγηθεί το εμβόλιο του κορονοϊού με το εμβόλιο της γρίπης, αλλά την ίδια μέρα, την ίδια ώρα, την ίδια στιγμή, αλλά σε διαφορετικά ανατομικά σημεία. Mm-hmm. Καλό είναι όμως να δίνουμε ένα χρονικό διάστημα μεταξύ του εμβολίου, του ενός και του άλλου, να είναι δύο εβδομάδες. Μάλιστα. Τώρα απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες ο εμβολιασμός? Ο εμβολιασμός εννοείται του κορονοϊού ή της γρίπης? Του κορονοϊού. Από 11 και πάνω. Από 11 και πάνω, και μάλιστα ανοίγει η πλατφόρμα, έχουμε και τα εμβόλια, από 4 ετών έως 11 και από 6 μηνών έως 4 ετών τα παιδιατρικά εμβόλια. Ακόμα δεν έχουμε ραντεβού για αυτές τις ηλικίες. Έχει ανοίξει η πλατφόρμα όμως και δύναται να, και σε αυτές τις ηλικίες να εμβολιαστούν με τα παιδιατρικά εμβόλια. Άρα συνιστάται ο εμβολιασμός και για τον κορονοϊό και για τη γρήπη. Και ας ευχηθούμε να πάνε όλα καλά, να μην έχουμε την τριπλή έτσι επιδημία το Βεβαίως, χειμώνα που μας όλοι έρχεται. Όλοι ευχόμεθα, και αυτό τον καιρό μέχρι τις 15-20 Νοεμβρίου, κύριε Ελιοπούλου, καλό είναι να κάνουμε τον αντιγρυπικό εμβολιασμό. Βλέπετε, οι καιρικές συνθήκες ευνοούν. Καλό είναι μέχρι τις 20 Νοεμβρίου να κάνουμε και το αντιγρυπικό εμβόλιο. Μάλιστα, από αύριο, 1η Νοεμβρίου, η συνταγογράφηση των αντιγρυπικών εμβολίων δεν χρειάζεται ιατρική συνταγή. Πηγαίνει ο ασθενής, ο συνάνθρωπός μας που δικαιούται να κάνει το αντιγρυπικό εμβόλιο, κατευθείαν στο φαρμακοποιό του με το ΆΜΚΑ. Και κάνει το εμβόλιο. Δεν ξέρω αν διευκρινίσαμε αυτό και με τον κορονοϊό. Το ίδιο συμβαίνει με συνταγογράφηση και το εμβόλιο του κορονοϊού? Όχι, θα πάμε στο φαρμακείο μας ή δια το ηλεκτρονική συνταγογράφηση gov.gr και το κλείνει μόνος του ασθενής, ή δια μέσω του φαρμακοποιού. Και πρέπει, όπως γνωρίζουμε, και τη γρήπη την αναμένουμε από κυρία Λιοπούλου πάντα τέλος Ιανουαρίου τον Φεβρουάριο. Καλό είναι λοιπόν μέχρι τέλους Νοεμβρίου να έχει γίνει και το αντιγρυπικό εμβόλιο, γιατί ξέρετε, μετά τον εμβολιασμό το αντιγρυπικό έχουμε ανοσολογική ανταπόκριση μετά από 15-20 μέρες. Άρα δεν μπορούμε να το κάνουμε το Δεκέμβριο και μας πιάσει γρήπη, αλλά τέλος Νευρίου ενδείκνεται να εμβολιαστούμε με το εμβόλιο της γρήπης. Φυσικά όχι 10 εκατομμύρια, γιατί τα εμβόλια έρχονται 3,5 εκατομμύρια. Υπολογίζονται γύρω στα 3,5 εκατομμύρια είναι αυτοί που δικαιούνται να κάνουν τα εμβόλια. Υπάρχουν κριτήρια και για να κάνεις το εμβόλιο της γρήπης. Δεν κάνουν όλοι. Ναι. Δηλαδή και τώρα που θα πάμε στο φαρμακείο δεν πάει καθένας, έχω το ΆΜΚΑ, και εδώ πρέπει να προσέξει και ο φαρμακοποιός και με τις οδηγίες του Φαρμακευτικού Συλλόγου. Εντάξει, εδώ υπάρχει και μια διχογνωμία του Πανελλήνιου Ιατρικού, του Φαρμακευτικού, ότι έπρεπε να συνταγογραφούνται για αυτά τα εμβόλια. Εντάξει, καλό είναι όμως και οι συνάδελφοι φαρμακοποιοί να προσέχουν που κάνουν τους εμβολιασμούς πάνω από 60 ετών, από 60 ετών ή κάτω από 60 τα άτομα που έχουν τα υποκείμενα νοσήματα, τα οποία υπάρχουν γύρω στις 10-12 κατηγορίες που πρέπει να εμβολιαστούν. Δεν φέρνει η Ελλάδα μας 10 εκατομμύρια, γύρω στα πέρυσι είχαν έρθει 300. Εφέτος διάβαζα από το Υπουργείο Υγείας που ενημερωνόμαστε, είναι γύρω στα 3.800. Υπάρχει άφθονη επάρκεια των εμβολίων. Μην τρέξουμε ότι δεν θα εμβολιαστούμε. Όποιος δικαιούται, κυρία Γεωπούλου, να εμβολιαστεί, θα εμβολιαστεί. Αλλά πάντα να υπάρχει μια αυτή η προτεραιότητα που είπατε, Βεβαίως, οι άνθρωποι που το έχουν ανάγκη. Άτομα πάνω από 60 ετών, άτομα τα οποία πάσουν από χρόνια νοσήματα αναπνευστικού, όπως από το χρόνιο αλλεργικό άσμα, από τη χρόνια αποφραστική πνευμονοπάθεια, άτομα που πάσουν από καρδιακές νόσου με αιμοδυναμικές διαταραχές, άτομα που έχουν υποστεί μεταμόσχευση οργάνων και μεταμόσχευση μυελού των οστών, στο σαχαρό διαβήτη, στη χρόνια νεφροπάθεια, σε χρόνιες παθήσεις ύπατος, οι έγκυες,
ανεξαρτήτου ηλικίας κοίησης, οι λεχοίδες, οι θυλάζουσες, τα παιδιά που παίρνουν ασπιρίνη μακροχρόνια, άτομα που βρίσκονται σε στενή επαφή με παιδιά μικρότερων των 6 μηνών, κλειστοί πληθυσμοί, οι σπουδαστές των σχολείων, των στρατιωτικών σχολών, εργαζόμενοι σε χώρους παροχής υπηρεσιών. Απαραίτητα το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό πρέπει να εμβολιαστούμε. Οι άστεγοι, οι χτινίατροι, οι πτηνοτρόφοι, αυτοί που ασχολούνται, οι χειροτρόφοι εκτροφής, φαγής, γενικά άτομα τα οποία έρχονται σε επαφή με πτηνά και με ζώα. Άλιστα. Αυτοί λοιπόν που πρέπει έτσι να πρέπει έχουν και να την προτεραιότητα. Και φέτος ναι. έχουμε, κυρία Γιοπούλου, έχουμε εκτός από τα συμβατικά αυτά τα εμβόλια, έχουμε και τα ενισχυμένα, τα δύο καινούρια ενισχυμένα, τα οποία αυτά τα ενισχυμένα έχουν υψηλή ανοσογονικότητα και προτείνονται η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών σε άτομα συνήθως πάνω από 75 ετών, υπάρχει τώρα και ένδειξη πάνω από 65, αλλά καλό και πάντα με τη συμβουλή του θεράποντα ιατρού, πάνω από 75 ετών, γιατί τότε αρχίζει η ανοσογύρανση. Και εφόσον αρχίζει η ανοσογύρανση, καταλαβαίνετε ότι το ανοσοποιητικό σύστημά μας είναι εξασθενημένο. Ναι. Οπότε πρέπει να κάνουμε και πιο ενισχυμένο το εμβόλιο. Αλλά πάντα όμως αυτά τα ενισχυμένα καινούρια εμβόλια, τα οποία το ένα κάνει από 30 ευρώ, το άλλο 50, 60, βέβαια είναι δωρεάν από το κράτος, πάντα όμως με τη συμβουλή του θεράποντα ιατρού. Κάποιοι ασθενείς που έχουν διαγνωστεί με καρκίνο πρέπει να κάνουν τα καινούρια αντιγρυπικά εμβόλια που είναι ενισχυμένα. Άτομα τα οποία πάσουν από μυελώματα με αιματολογικές κακοήθειες που χορηγούνται συνήθως και τον Νοέμβριο και τον Φεβρουάριο διπλή δόση του συμβατικού, αυτά τα άτομα και πάντα με την επαναλαμβάνω του ογκολόγου ή του θεράποντος παθολόγου πρέπει να κάνουν το καινούριο ενισχυμένο εμβόλιο. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν έχετε προσθέσει, να σας ευχαριστήσουμε έτσι για τη συνομιλία, γιατί είναι πράγματα που πρέπει να γνωρίζουμε. Βεβαίως, και πάντα γιατί η πρόληψη πάντα είναι το βασικότερο. Γιατί έχετε βοηθήσει πάρα πολύ το κοινό σας και συγχαρητήρια πάλι, γιατί και η γρήπη είναι μια μεταδιδόμενη νόσος, αλλά έχει και κάποιες επιπλοκές. Η απλή γρήπη, γιατί μια απλή γρήπη μπορεί να προκαλέσει πνευμονία. Μπορεί να προκαλέσει μια οξία μεσοτήτιδα, μια οξία παρενοκολπίτιδα, να κάνει παροξισμό του άσματος ή της ΧΑΠ που λέμε και να οδηγήσει τον συνάνθρωπο μας σε νοσοκομείο και ανάλογα με τα συμπτώματα δεν ξέρουμε τι θα έχουμε. Ναι. Άρα λοιπόν κάλλιον το προλαβαίνει παρά το θεραπεύει, κυρία Γιοπούλου. Έτσι, εμβολιασμός όπως σας είπα και το τονίζει και με άρθρα συνέχεια ο Παγκόσμιος Οργανισμός ότι μόνο ο εμβολιασμός έχει σώσει ζωές. Καμία άλλη ιατρική παρέμβαση δεν έχει σώσει τόσες ζωές. Να σας ευχαριστήσουμε για την παρέμβαση. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ και πάντα επιτυχίες. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Πάμε τώρα σε κάτι άλλο. Ξεκάθαρη έκανε για μια ακόμη φορά τη θέση της Δημοτικής Αρχής σε σχέση με το μεγάλο αντιπλημμυρικό που έλαβε το πράσινο φως του Υπουργείου, ο Δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος. Ο κ. Βασιλόπουλος στη χθεσινή συνεδρία σε επεσήμανε πως έχουν τεθεί συγκεκριμένες κόκκινες γραμμές. Ο δρόμος για την αντιπλημμυρική θωράκιση της Καλαμάτας ανοίγει μετά την απόφαση του Γενικού Διευθυντή Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας να εγκρίνει τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Το θέμα ήρθε και στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου υπό τη μορφή ερωτήσεων από την πλευρά των μειοψηφιών που έφτασαν στο σημείο να θέσουν ζήτημα δημοκρατίας και να φέρουν στεναρή αντίσταση παρά το γεγονός πως ο ρόλος τους ήταν εξ αρχής απλά γνωμοδοτικός. Εδώ δεν μελετήθηκε η αντιπλημμυρική προστασία της πόλης. Μελετήθηκε η αντιπλημμυρική προστασία του δρόμου. Θα ξεσκεπαστεί το ποτάμι. Θα γίνει διαπλάτηση και η καταστροφή των 170 δέντρων στην κατάληξή του στο νότιο τμήμα. Τρίτον, όλα τα νερά θα συγκεντρωθούν στον έδοντα μέσω του ρέματος Καραμπογιά. Με ποιο σκεπτικό εμείς ως μη ειδικοί
κατά τη δική σας την άποψη, θέτουμε κόκκινες γραμμές. Δεν έχουμε την ειδική γνώση, δεν είμαστε επιστήμονες. Χαρακτηριστικά πάντως ήταν όσα σημείωσε ο Δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος, τονίζοντας πως η πόλη και η ευρύτερη περιοχή χρειάζεται ολιστική αντιπλημμυρική θωράκιση. Σε κάθε περίπτωση, εμείς ως Δημοτική Αρχή υποστηρίζουμε ότι η Καλαμάτα έχει ανάγκη έργων αντιπλημμυρικής θωράκησης. Και σε αυτή την κατεύθυνση είναι η διεκδίκησή μας. Θέλουμε την καλύτερη λύση για την πόλη, αυτή που θα έχει τα καλύτερα αποτελέσματα και θα έχει τη μικρότερη όχληση και θα μπορεί να υλοποιηθεί γρήγορα. Και όχι μετά από 15-20 χρόνια και αν υλοποιηθεί. Τώρα από εκεί πέρα, να θυμίσω σε όλες και όλους τι έγινε με τον περιμετρικό της Καλαμάτας, τον οποίο τότε κάποιοι πολέμησαν λυσαλέα, ώστε να μην γίνει. Ή ακόμη και αν προχωρούσε το έργο, να είναι ο περιμετρικός ανοιχτός. Θυμόσαστε λοιπόν. Ήρθε το Υπουργείο και αποφάσισε να είναι κλειστός ο περιμετρικός. Λήφθηκαν οι αποφάσεις στο Υπουργείο και τελικά όλοι συμφωνούμε ότι έτσι έπρεπε να γίνει για πραγματικά αυτός ο δρόμος να εξυπηρετεί. Θέλω λοιπόν να πω ότι προφανώς υπάρχουν ειδικοί. Εμείς έχουμε μάθει να εμπιστευόμαστε τους ειδικούς, να ακούν προσεκτικά και έτσι να πορευόμαστε προς όφελος της πόλης. Σε αυτή τη φάση λοιπόν, μόλις ανατεθεί η μελέτη στους μελετητές, γιατί αυτή είναι μια κρίσιμη ερώτηση. Εμείς θα ορίσουμε επιτροπή και θα παρακολουθεί πολύ στενά την εξέλιξη της οριστικής μελέτης και της διευθέτησης. Θα παρακολουθούμε στενά, έχουμε χρόνο μπροστά μας. Προφανώς αυτά δεν γίνονται από μια μέρα στην άλλη. Υπάρχουν άλλωστε και αιτήσεις ακύρωσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Ο καθένας μπορεί να προσφύγει, μπορεί να κάνει τι θέλει εκεί. Αν τελικά ακυρωθεί, επαναλαμβάνω, δεν θα προχωρήσει η μελέτη. Διαφορετικά, η μελέτη θα προχωρήσει και θα ολοκληρωθεί και εμείς θα είμαστε εκεί για να παρακολουθούμε στενά την εξέλιξη. Για να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε τα συμφέροντα της πόλης. Γιατί εκείνο μας ενδιαφέρει είναι η μελέτη να είναι η καλύτερη δυνατή για την πόλη μας και να προκαλέσει τη μικρότερη δυνατή όχληση. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Η κλιματική αλλαγή αλλάζει τις ζωές μας. Ποια είναι η επόμενη μέρα στην αγροτική παραγωγή? Είναι η βιώσιμη ανάπτυξη η απάντηση? Τα προβλήματα, οι λύσεις, η γνώμη των ειδικών. Όλα στη μίνι σειρά «Βιώσιμη γεωργία, βιώσιμος πλανήτης». Δείτε τα επεισόδια στο site της Τράπεζας Πειραιώς και στο YouTube. Τράπεζα Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Γραφείο Ενοικιάσεων Οχημάτων Ace Transfer Παπαδημητρίου. Παρέχουμε γιοταχή, minivan 7 έως και 9 θέσεων και VIP Transfer. Παπαδημητρίου. Ένα όνομα που γράφει ιστορία και στις μετακινήσεις. Ace Transfer Παπαδημητρίου. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6947 26 1251. Κική, ο λίτερ του αποξηραμένου σίκου με συνεχή παρουσία στις διεθνείς αγορές για 69 χρόνια. Ενισχύουμε διαρκώς το brand name Καλαμάτα μέσω του εμβληματικού προϊόντος του αποξηραμένου σίκου. Σικική, 69 χρόνια δίπλα στον παραγωγό.
θα νιώθετε αύριο εξαρτάται από το πού θα κοιμηθείτε σήμερα. Ανακαλύψτε τη μοναδική συλλογή κρεβατιών Bed Stories με μεγάλη ποικιλία σε σχέδια και χρώματα για να δώσετε το προσωπικό σας στυλ στον πιο προσωπικό σας χώρο. Σχεδιάστε το κρεβάτι των ονείρων σας με το κορυφαίο Bed Stories Design App. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά, ζεις καλύτερα. Επιστρέψαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, στο οποίο θα ασχοληθούμε με αγροτικά ζητήματα και να ξεκινήσουμε με την παραγωγή των πορτοκαλιών και πώς θα είναι αυτή φέτος. Είναι μαζί μας ο κύριος Φάνης Λάζαρης, είναι ο Διευθυντής του Αγροτικού Συνεταιρισμού Εσπυριδοειδών Λακωνία. Καλώς ήρθατε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα στους τηλεθεατές σας, καλησπέρα και σε εσάς. Κύριε Λάζαρη, να ξεκινήσουμε λίγο με την εικόνα που έχετε όσον αφορά στην παραγωγή τη φετινή των πορτοκαλιών και πώς προβλέπετε έτσι, ποια είναι η εκτίμησή σας για την πορεία της. Ακόμα δεν έχουμε φτάσει σε πλήρες στάδιο ρημότητας όσον αφορά τα πορτοκάλια. Φαίνεται ότι η παραγωγή είναι λίγο όψιμη. Η ποικιλία ναβελίνα η οποία συνήθως γύρω στις 15 του Νοέμβρη ήταν έτοιμη. Φέτος, λόγω των καιρικών συνθηκών, θα πάει 5-10 μέρες λίγο πιο πίσω. Ωστόσο, οι ποσότητες που υπάρχουν εδώ στην περιοχή, οι ιρτημένες σωδιές, φαίνεται ότι είναι υψηλότερες από τις προηγούμενες χρονιές. Παρουσιάζεται όμως μικροκαρπία σε σχέση με τις παραγωγές που είχαμε την περσινή χρονιά, στις χειμερινές ποικιλίες. Οι ποσότητες είναι ικανοποιητικές, η ζήτηση αυτή την ώρα είναι ικανοποιητική. Μένει να δούμε την ώρα που θα φτάσουμε σε πλήρες στάδιο ρήμανσης πώς θα εξελιχθεί η ζήτηση και πώς θα εξελιχθούν τελικά και οι τιμές στα ράφια, άρα και κατά επέκταση και στους παραγωγούς. Σίγουρα υπάρχει ζήτηση για Ναι, παρακαλώ, συγγνώμη. Σίγουρα διαπιστώνεται μια αυξημένη ζήτηση σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Λόγω της διεθνής συγκυρίας της μειωμένης παραγωγής εσπεριδοειδών, τόσο για τη χυμοποίηση όσο και ως νοπό φρούτο, ως φρούτο στο ράφι ενός σούπερ μάρκετ ή μιας αγοράς. Παρ' όλα αυτά, για να έχουμε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα, θα πρέπει να πλησιάσουμε κοντά στην κανονική παραγωγή και όχι σε αυτό που γίνεται τώρα, δηλαδή στις σκοπές των βράσινων καρπών, έτσι ώστε να διαμορφωθεί καλύτερα η εικόνα. Φαίνεται, ωστόσο, ότι σε ποσότητες είμαστε σε υψηλότερο τονάζ, αλλά ποιοτικά, όσον αφορά τα μεγέθη, είναι μικρότερα από προηγούμενη χρονιά, γεγονός που θα δημιουργήσει ενδεχομένως προβλήματα στην εμπορία του ροπόφρουτου. Τη φετινή χρονιά, ήδη από την άνοιξη και μετά, υπάρχει και μία αυξημένη ζήτηση στα χυμοποιηθέντα πορτοκάλια, διότι υπάρχει μία είτε τεχνική είτε πραγματική, θα έλεγα εγώ τελικά, έλλειψη στο χυμό πορτοκαλιού σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό που συμβαίνει τις μέρες μας, εγώ προσωπικά δεν το θυμάμαι να έχει ξανασυμβεί τα 10 αυτά χρόνια που εργάζομαι στο Συνεταιρισμό Λακωνία, και σύμφωνα και με τις μαρτυρίες παλαιότερων είναι κάτι πρωτοφανές. Βέβαια, όταν θα φτάσουμε σε πλήρη ορίμανση των χειμερινών ποικιλιών, εκεί θα είμαστε σε θέση να μπορούμε να πούμε με ακρίβεια πού θα κοιμαθούν οι τιμές για τους παραγωγούς, αλλά και πώς θα είναι η κατάσταση όσον αφορά τη ζήτηση του νοπού φρούτου ή και του χυμοποιηθέντος πορτοκαλιού. Πάντως, από αυτά που μας είπατε, φαίνεται ότι θα ξεκινήσει έτσι με καλούς ιονούς όλη η διαδικασία, αφού υπάρχει ζήτηση και για χυμοποίηση αλλά και για φρούτο. Και εκτιμώ έτσι, και όλοι το ξέρουμε αυτό, ότι όταν υπάρχει ζήτηση έχουμε και μια αύξηση στην τιμή και για τον παραγωγό.
Δεν ξέρουμε βέβαια και πώς θα εξελιχθεί, γιατί έχουμε και μπροστά μας κάποιες μέρες, είναι και οι καιρικές συνθήκες έτσι, στη μέση, που και αυτές μπορεί να επηρεάσουν και την παραγωγή αλλά και την ποιότητα του προϊόντος. Ωστόσο φαίνεται ότι θα είναι μια καλή χρονιά, αν όλα πάνε καλά. Μέχρι τώρα φαίνεται ότι θα είναι μια καλή χρονιά για τον παραγωγό. Ωστόσο, επειδή έχουμε κάποιες μέρες ακόμα για την ορίμανση των φρούτων, αυτές οριοθετούνται από 15 έως 25, όταν τα, και ανάλογα με την περιοχή, τουλάχιστον για την περιοχή της Σπάρτης. Όταν τα φρούτα θα είναι σε πλήρη ορίμανση, θα δούμε και πώς θα έχουν καταλήξει ποιοτικά. Είναι αλήθεια ότι λόγω των καιρικών συνθήκων έχουμε και μία έξαρση της Μήγας Μεσογείου, η οποία δημιουργεί προβλήματα στα φρούτα. Και δημιουργεί προβλήματα κυρίως στα φρούτα τα οποία οδηγούνται προς βρόσιμη κατανάλωση, τα νοπά φρούτα που περνάνε μέσα από τα συσκευαστήρια. Όταν θα φτάσουμε κοντά στην παραγωγή, θα μπορούμε να είμαστε, όπως είπα και νωρίτερα, πιο σίγουροι τόσο για την ποιότητα, όσο και για τις τιμές που θα απολαύσουν τη φετινή χρονιά η παραγωγή. Η αυξημένη τιμή που παρουσιάζεται αυτή την ώρα σε σχέση με, με την περσινή και τις προηγούμενες χρονιές στις σκοπές των μη τελείως όριμων φρούτων, αυτά που οδηγούνται για αποπρασινισμό, οφείλονται κυρίως στο ράλι των τιμών που ακολούθησαν οι καλοκαιρινές ποικιλίες στη Λακωνία, στα πορτοκάλια Βαλένσια. Αυτές οι ποσότητες φαίνεται ότι εξαντλήθηκαν. Το κενό που έχει δημιουργηθεί αυτή την ώρα στην αγορά έχει οδηγήσει και σε αυτή την άνοδο της τιμής αυτών των φρούτων και λόγω και της αυξημένης ζήτησης αυτή δεν βρίσκουν πλέον καλοκαιρινές ποικιλίες. Όταν θα έχουμε πλήρη όριμα φρούτα σε όλη την Ελλάδα που έχει χειμερινά, στους νομούς τους πορτοκαλοπαραγωγούς που έχουν χειμερινά φρούτα, οι τιμές θα είναι σίγουρα διαφορετικές. Πιστεύω ότι θα είναι κατάτι αυξημένες σε σχέση με τις αντίστοιχες περσινή σεζόν. Δεν μπορώ όμως να είμαι σίγουρος για το ποια θα είναι η εξέλιξη, γιατί αυτό το καθορίζει η ζήτηση και η ποιότητα του προϊόντος. Κύριε Λάζαρη, όσον αφορά τώρα στη συγκομιδή του προϊόντος, θα υπάρχουν προβλήματα λόγω της έλλειψης εργατών γης, εκτιμάτε? Αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο το αντιμετωπίζουμε τα τελευταία 2-3 χρόνια. Δεν φαίνεται ότι υπάρχει κάποια λύση προς το παρόν. Θα βαδίσουμε με τα ίδια βήματα που βαδίσαμε και την προηγούμενη χρονιά, με την έλλειψη σε κάποιο βαθμό των εργατικών χεριών. Πιστεύουμε ότι οι καλύτερες παραγωγές σε ποσότητα αναστρέμα ή και αναδέντρο θα ευνοήσουν τη μετακίνηση κάποιων εργατών και προς τη συγκομιδή των πορτοκαλιών. Γιατί θα κάνει πιο εύκολο, αν θέλετε, το μαροκάματό τους όταν μαζεύουν σε λίγο χρόνο περισσότερα φρούτα. Από την άλλη πλευρά, ο περιορισμός που υπάρχει στην παραγωγή ελαιολάδου, τουλάχιστον στην περιοχή μας, φαίνεται ότι κάποιο εργατικό δυναμικό από αυτή την κατεύθυνση της ελαιοκομείας θα μεταφερθεί και προς τη συγκομιδή των πορτοκαλιών. Ευελπιστούμε ότι θα δοθεί έστω μια καλύτερη λύση από την προηγούμενη χρονιά. Κύριε Λάζαρη, να μας δώσετε και μια εικόνα όσον αφορά στην προώθηση του προϊόντος. Κυρίως διατίθεται στο εξωτερικό, σε ξένες αγορές, ή είναι στην εγχώρια κατανάλωση το πορτοκάλι μας? Ευχαριστώ που μου δίνετε αυτή την ευκαιρία να αναπτύξω δύο κουβέντες πάνω σε αυτό το κομμάτι. Το πορτοκάλι απευθύνεται και στην ελληνική αγορά, αλλά κυρίως στην αγορά του εξωτερικού. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να είμαστε όλοι εμείς που εμπλεκόμαστε στην εμπορία του πορτοκαλιού πάρα πολύ προσεκτικοί. Μας δίνεται φέτος αυτή η ευκαιρία να προωθήσουμε το προϊόν μας ίσως και σε κάποιες καινούργιες αγορές. Θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί ως προς την ποιότητα του πορτοκαλιού. Αυτό που γίνεται με τον αποπρασινισμό των φρούτων και την αποστολή του στο εξωτερικό εγκυμονεί κάποιους κινδύνους την ώρα που το πορτοκάλι δεν έχει την πλήρη οριμότητά του. Είναι μεν ευνοϊκό για τον παραγωγό γιατί απολαμβάνει μια καλύτερη τιμή, χωρίς όμως να ικανοποιείται και 100% διότι δεν έχει πιάσει το πορτοκάλι η παραγωγή του το κανονικό τονάζ λόγω της προημότητας συγκομιδής, αλλά από την άλλη πλευρά είναι και επικίνδυνο διότι ο αποπρασινισμός ενδεχομένως να δημιουργήσει και ποιοτικά προβλήματα στα φρούτα και δεν ξέρουμε πώς θα καταλήξουν στις αγορές του εξωτερικού όταν έχουν να ταξιδέψουν 3, 4 ή και 5 ημέρες. Εμάς μας έχει δοθεί μια ευκαιρία σαν συνεταιρισμός να κάνουμε και κάποιες εξαγωγές στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Αγγλία. Ενώ υπάρχει ζήτηση αυτή την ώρα, δεν παίρνουμε το ρίσκο προκειμένου να διατηρήσουμε την αγορά αυτή και σε μελλοντικές
πωλήσεις, ένα στήριγμα από πρασινισμένα πορτοκάλια. Διότι πιστεύουμε ότι 5 μέρες ταξίδι μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα στο φρούτο. Έχουμε εξασφαλίσει ότι την αγορά αυτή θα την έχουμε και μετά από 15-20 μέρες, όταν θα είναι όριμο το φρούτο. Οπότε επιλέγουμε να ακολουθήσουμε αυτή την οδό για να προστατεύσουμε την επιχείρησή μας, τον συνεταιρισμό, αλλά κατ' επέκταση τον παραγωγό. Γιατί το άνοιγμα μιας αγοράς, εφόσον ικανοποιηθεί ο πελάτης και την επόμενη χρονιά που ενδεχομένως να μην υπάρχει τέτοια ζήτηση ή τέτοια διακύμανση στις τιμές, θα μας δώσει τη δυνατότητα να στείλουμε κάποιες ποσότητες και εκεί. Άρα με αυτόν τον τρόπο προστατεύεται και το προϊόν, προστατεύεται και τους παραγωγούς έτσι, κατά επέκταση. Κατά τη γνώμη μας αυτό είναι το σωστό και αυτή την οδό ακολουθούμε. Αν θέλετε, τα τελευταία χρόνια που ξεκινήσαμε έτσι πάλι την εξαγωγή νοπού φρούτου τα τελευταία 7-8 χρόνια με πιο δυναμικούς ρυθμούς, ακολουθώντας αυτή την τακτική, έχει οδηγήσει στον διπλασιασμό κάθε χρονιά, όλη χρονιά, τον διπλασιασμό των εξαγωγών μας ως νοπό φρούτου. Θεωρούμε ότι το πιο σημαντικό που έχουμε πετύχει είναι αυτό. Και οφείλεται στη σωστή επιλογή που κάναμε να προσέξουμε πολύ την ποιότητα του φρούτου μας και να μην πιέσουμε τους πελάτες μας σε τέτοιο βαθμό που να μην μπορούν να μείνουν δυσαρεστημένοι και να μην έρθουν την επόμενη χρονιά να αγοράσουν, να το πω έτσι απλά, πορτοκάλια από εμάς. Κύριε Λάζαρη, να σας ευχαριστήσουμε για τη συνομιλία. Ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι καλή σεζόν συγκομιδής και καλές πωλήσεις και για τις επιχειρήσεις που εμπλέκονται στο κομμάτι αυτό, αλλά κυρίως για τους παραγωγούς, οι οποίοι η επιχείρησή τους, όπως όλοι ξέρουμε, είναι ξεσκέπαστη και κάθε μέρα κινδυνεύει. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Να σας ευχαριστήσουμε. Καλή συνέχεια. Τώρα σε εξέλιξη αυτή την περίοδο είναι το ετήσιο πρόγραμμα δακτοκτονίας σε περιοχές της Μεσσηνίας. Με τη χρήση των νέων τεχνολογιών, οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι πραγματικά αναβαθμισμένες. Οι αρμόδιες υπηρεσίες είναι προετοιμασμένες για το επόμενο έτος με την Περιφέρεια Πελοποννήσου να διεκδικεί χρηματοδότηση για την υλοποίηση συνολικά 4 ψεκασμών αναπεριφερειακή ενότητα. Με τη χρήση νέων τεχνολογιών και το φυτοπροστατευτικό Spinosad υλοποιείται φέτος το πρόγραμμα δακοκτονίας στην Πελοπόννησο. Σε ό,τι αφορά στη Μεσσηνία, οι ψεκασμοί βρίσκονται σε εξέλιξη σε αρκετές περιοχές και αναμένεται να ολοκληρωθούν το αμέσως επόμενο διάστημα. Γνωρίζετε ότι φέτος είχαμε μια μεγάλη αλλαγή. Είχαμε ένα καινούριο φάρμακο με τη δραστική ουσία Spinosad, το οποίο σε αρκετά ικανοποιητικό βαθμό αξιοποιήθηκε, διότι καθυστερήσανε κάπως οι διαδικασίες προμήθειας. Σε κάθε περίπτωση όμως αυτό παραμένει και θα είναι ασφαλές στις αποθήκες των ΔΑΟΚ και για την επόμενη χρονιά, για την οποία βέβαια, ενώ το άλλο σκέλος σε σχέση με τα GPS και τα ροόμετρα έχει ήδη ξεκινήσει και τοποθετήθηκαν τα πρώτα 100 σε όλη την περιφέρεια Πελοποννήσου. Είναι πολύ περισσότερα, σε κάθε περίπτωση όμως. Το δικαίωμα προαίρεσης των συμβάσεων δακοκτονίας ενεργοποιήθηκε μετά από απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, ούτως ώστε να πραγματοποιηθούν επιπλέον ψεκασμοί σε περιοχές που κρίθηκε αναγκαίο. Έχει περάσει από το Περιφερειακό Συμβούλιο μία απόφαση που δίνει τη δυνατότητα στις περιοχές που είχαν δικαίωμα προαίρεσης, και αυτές είναι περί τα 30 τοπικές κοινότητες, ενδεικτικά αναφέρω τους Δολούς, το Μαγκανιακό, το Τρίκορφο, το Κλίμα, το Βλάση και άλλα πολλά χωριά, το Μάνεση, τα οποία έχουν την δυνατότητα να κάνουν το 4ο ψεκασμό. Προσωπική μου εκτίμηση, μιλώντας και με τους αρμόδιους διευθυντές και λοιπά σε όλη την περιφέρεια Πελοποννήσου, είναι ότι χρειάζεται οι ΔΑΟΚ να έχουν στη διάθεσή τους κάθε χρόνο τη δυνατότητα για 4 ψεκασμούς. Αυτό θα διεκδικήσουμε, οπότε να το καταφέρουμε. Φέτος η δυνατότητα προαίρεσης είναι σε αυτά τα χωριά που ανέφερα για σταδός και γραπτός, και οι ψεκασμοί σε αυτά γίνονται με το καινούργιο φάρμακο Spinosad ή όπως αποφασίσουν οι γεωπόνοι. Για τη νέα χρονιά η προετοιμασία έχει ήδη ξεκινήσει από την αρμόδια υπηρεσία, με την περιφέρεια να διεκδικεί χρηματοδότηση για την διενέργεια 4 ψεκασμών σε κάθε περιφερειακή ενότητα. Πρέπει να γίνει σαφές ότι είμαστε πανέτοιμοι για την επόμενη χρονιά, ώστε η δακοκτονία και στη Μεσσηνία αλλά και σε όλες τις περιφερειακές ενότητες της Πελοποννήσου
να γίνει αναβαθμισμένα με περισσότερα, με καλύτερα φάρμακα, αλλά και με περισσότερους ψεκασμούς, τους οποίους θα τους διεκδικήσουμε στο αμέσως επόμενο διάστημα, για να έχουμε την δυνατότητα, οι υπηρεσίες να έχουν τη δυνατότητα να κάνουν καλύτερη δακοκτονία. Έχουμε έτσι αναφερθεί πολλές φορές και σήμερα και σε προηγούμενες εκπομπές, αλλά είναι και αυτό που επικρατεί το τελευταίο διάστημα, η υψηλή τιμή του ελαιολάδου. Υπάρχει και ο προβληματισμός, ο μεγάλος προβληματισμός θα λέγαμε, γιατί είναι απλησίαστο πλέον από τους καταναλωτές. Μπορεί να έχουμε χαμόγελα πραγματικά για τους αγρότες μας, αλλά οι καταναλωτές πραγματικά δεν μπορούν να το αγοράσουν. Υπάρχει μια έτσι πολύ σοβαρή παρέμβαση στο Ευρωκοινοβούλιο από τον Ευρωβουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, τον Λευτέρη τον Νικολάο Αλαβάνο, ο οποίος είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλώς σας βρήκα. Κύριε Νικολάο, είναι ένα θέμα που επικρατεί έτσι στις συζητήσεις μας το τελευταίο διάστημα και είναι και πολυδιάστατο, γιατί έχουμε από τη μία τους αγρότες μας, οι οποίοι έτσι βλέπουν μια καλή τιμή για το προϊόν τους, και από την άλλη βλέπουμε τους καταναλωτές, οι οποίοι δεν μπορούν πλέον να καταναλώσουν το ελαιόλαδο. Εσείς κάνετε μια έτσι πολύ ουσιαστική παρέμβαση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μάλιστα ζητάτε και κάποια πράγματα να γίνουν. Για πείτε μας έτσι το σκεπτικό αυτής της παρέμβασης καταρχήν. Ακριβώς. Εμείς δεν είναι η πρώτη φορά που η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ ασχολείται με το ζήτημα του ελαιολάδου. Είχαμε καταθέσει ερώτηση ξανά πριν από 1,5 χρόνο, αν θυμάμαι. Βεβαίως τώρα τα δεδομένα είναι λιγάκι διαφορετικά. Εμείς προσεγγίζουμε το ζήτημα από δύο πλευρές. Αφενός προσεγγίζουμε το ζήτημα από την πλευρά των λαϊκών οικογενειών, των οικοκυριών δηλαδή, που βλέπουν ότι το ελαιόλαδο πια μετατρέπεται σε ένα είδος πολυτελείας που δεν μπορούν να το αγοράσουν στην πραγματικότητα, όταν έχει φτάσει σε τιμές γύρω στα 18 έως και 20 ευρώ στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Και από την άλλη μεριά επίσης το προσεγγίζουμε από την πλευρά των βιοπαλλεστών ελαιοπαραγωγών, οι οποίοι, παρά το γεγονός πάλι ότι έχει φτάσει τόσο υψηλές τιμές και στο εξωτερικό είναι ακόμη υψηλότερες τιμές του ελαιολάδου, οι ίδιοι διαθέτουν το προϊόν τους, μπορεί όχι στις πολύ χαμηλές τιμές που το διέθεταν τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και σε τιμές οι οποίες των 3, 4, 5, 6 ευρώ το λίτρο, που δεν τους οδηγούν στο να μπορούν και εκείνοι να αντιμετωπίσουν τα πάρα πολλά προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια, με την αύξηση, για παράδειγμα, του κόστου της παραγωγής, του ακριβού πετρελαίου, της ανατιμής στο ρεύμα, στα αγροτικά εφόδια κτλ. Άρα, λαμβάνοντας υπόψη αυτά τα δεδομένα, αλλά και λαμβάνοντας υπόψη το δεδομένο ότι η Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι παρατηρείται μια μείωση της ελαιοπαραγωγής, παρόλα αυτά η χώρα μας είναι πλεονασματική σε ποιοτικό ελαιόλαδο, το θέμα είναι ότι δεν προορίζεται αυτό το ελαιόλαδο ούτε για να το αγοράσουν τα λαϊκά νοικοκυριά σε μεγάλο βαθμό, πάνω από το μισό. Δηλαδή, αν θυμάμαι καλά τα στοιχεία που δώσαμε και στην ερώτηση, από 440.000 τόνους, οι 190 διατέθηκαν σε εξαγωγές, ενδοκοινοτικό εμπόριο κτλ. Και άλλες 120 μείνανε για το ιστορικό εμπόριο. Και από την άλλη, βεβαίως δεν υπάρχουν και εγγυημένες τιμές για τους ελαιοπαραγωγούς, έτσι ώστε να μπορούν να εξασφαλίσουν και τα έξοδά τους και να μπορούν να έχουν και την ανάπτυξη για την επόμενη ελαιοκομική περίοδο. Και είναι αλήθεια ότι οι περισσότεροι παραγωγοί διέθεσαν το λάδι τους σε τιμή μέχρι 5 ευρώ. Έτσι, για την τιμή που πωλείται αυτή τη στιγμή στο ράφι, που είναι πολύ υψηλά για τον καταναλωτή. Γιατί ήταν λίγοι παραγωγοί που είχαν κρατήσει προϊόν και το διέθεσαν με καλύτερη τιμή. Από την άλλη, όπως είπατε και εσείς, υπάρχει και ο προβληματισμός ότι τώρα που έχει μια καλή τιμή το ελαιόλαδο, το κόστος της καλλιέργειας έχει εκτοξευθεί. Και δεν ξέρουμε τι θα γίνει αν ισορροπήσει η τιμή του ελαιολάδου, αλλά θα μείνει υψηλά έτσι το κόστος της καλλιέργειας. Εκεί είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Και από την άλλη, βέβαια, είναι και το ζήτημα που τίθεται και από εσάς, ότι οι καταναλωτές πλέον απευθύνονται σε άλλα λάδια που είναι με χαμηλότερη τιμή. Και ξέρετε, όταν φύγει ο καταναλωτής από κάποιο προϊόν, είναι δύσκολο να επιστρέψει. Είναι πολλά τα ζητήματα που ανοίγονται.
Βεβαίως. Εμείς στην ερώτησή μας θέτουμε ένα πράγμα το οποίο νομίζουμε είναι κομβικής σημασίας και μπροστά στις ερχόμενες ευρωεκλογές του επόμενου έτους, αλλά και γενικά σε σχέση με την πολιτική που ακολουθεί και η τωρινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα που άσκησαν τη διακυβέρνηση στη χώρα μας. Διότι όλοι, και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ και άλλα κόμματα εκτός από το ΚΚΕ, παρουσίαζαν την ευρωπαϊκή κοινή αγορά σαν ένα φάρμακο για κάθε νόσο. Σαν ένα φάρμακο που σου έλεγε ότι με την κοινή αγορά θα έχουμε φθηνότερα προϊόντα, θα έχουν υψηλότερες τιμές πώλησης ή παραγωγή, θα υπάρχουν εγγυημένα αποθέματα. Πράγματα τα οποία φαίνεται ότι σήμερα δεν ισχύουν. Όταν φτάνει από τη μία αυτή τη τιμή εμπορικής διάθεσης του ελαιολάδου στα καταστήματα, στα ράφια, τις χαμηλές τιμές στις οποίες το διαθέτουν η παραγωγή, η ελαιοπαραγωγή, πράγμα από το οποίο βγαίνει ένα συμπέρασμα. Μέσα από την κοινή αγορά, ο μόνος ο οποίος κερδίζει σταθερά και πάντα είναι οι μεγάλοι εμποροβιομήχανοι, οι μεγάλοι μεταποιητές όλων των κλάδων. Και αυτό, αν θέλετε, έχει να κάνει και με τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει και η τωρινή κυβέρνηση και οι προηγούμενες κάποια από τα αιτήματα που θέτουν οι ίδιοι οι βιοπάλαιστες αγρότες και παραγωγοί. Όπως για παράδειγμα, αυτό που λέμε εγγυημένες τιμές στα αγροτικά προϊόντα, έτσι ώστε ο βιοπαλαιστής αγρότης να μην είναι έρμεο των εμποροβιομηχάνων, οι οποίοι καθορίζουν τις τιμές, επικαλούμενοι την αγορά και να εξασφαλίζει εισόδημα επιβίωσης και παράλληλα αυτό να οδηγεί και τιμές των προϊόντων στην κατανάλωση να είναι προσιτές. Αντί να παίρνουν τέτοια μέτρα οι κυβερνήσεις, για παράδειγμα, δεν έχουν χάσει κάθε στιγμή για να εγγυηθούν τιμές μόνο στις μεγάλες μονοπωλιακές επιχειρήσεις. Πράγμα το οποίο το είδαμε, αν θέλετε, πάρα πολύ έντονα και την περίοδο της πανδημίας με τις εγγυημένες τιμές στα διόδια, στους κατασκευαστικούς ομίλους, αλλά και σήμερα με τις εγγυημένες τιμές που δίνουν στο ρεύμα για την παραγωγή του ρεύματος στα μεγάλα μονοπούλια που λιμένονται αυτό το τομέα. Εμείς από την πλευρά μας απευθύναμε 3 ερωτήματα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και περιμένουμε να πάρουμε αντίστοιχη απάντηση στο συντομότερο δυνατό. Η μία είναι αυτή που μόλις σας ανέφερα, σε σχέση δηλαδή με τις εγγυημένες τιμές στα αγροτικά προϊόντα. Η δεύτερη, απευθύναμε το ερώτημα για να γίνει άμεση μείωση του κόστους παραγωγής, το οποίο θα συνδέεται με πλαφόν στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας, με το αφορολόγητο πετρέλαιο, την εξασφάλιση προϊστών αγροτικών μέσων, εφοδίων και μηχανημάτων με ευθύνη του κράτους και βεβαίως με κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατείας λαϊκής κατανάλωσης, έτσι ώστε να μπορέσει πρακτικά να ανταπεξέλθει ο αγροτοκτηνοτρόφος σήμερα. Και βεβαίως το τρίτο, ότι ότι και από αυτή την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στον κλάδο του ελαιολάδου, φαίνεται ότι τόσο η κοινή ευρωπαϊκή αγορά όσο και η κοινή γεωργική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης εγγυώνται μόνο τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων, οι οποίοι μαζί με το κράτος καταληστεύουν και τους αγροτοπαραγωγούς λόγω των τεράστιων τιμών, του πληθωρισμού, του υψηλού ΦΠΑ στα βασικά λαϊκά αγαθά, και από την άλλη και τα λαϊκά στρώματα που έρχονται αντιμέτωπα με την τεράστια ακρίβεια. Εμείς πιστεύουμε ότι δεν μπορεί να λυθεί αυτό το πρόβλημα, το οποίο σήμερα όντως δεν μπορούμε να γνωρίσουμε ότι υπάρχει μια συγκυριακή αυτά τα χρόνια και φέτος και πέρσι πτώση της παραγωγής ελαιολάδου, αλλά δεν είναι τέτοια που να δικαιολογεί τον τρόπο με τον οποίο επιλέγουν οι κυβερνήσεις, η Ευρωπαϊκή Ένωση, να στηρίξει τους μεγάλους ομίλους, να αφήσει τα πάντα στον καθορισμό με βάση την αγορά και να μην πάρει εκείνα τα μέτρα τα που θα μπορούσαν σήμερα να βελτιώσουν το εισόδημα κάθε λαϊκής οικογένειας, και αυτών που βρίσκονται στην πλευρά της κατανάλωσης του ελαιολάδου και αυτών που βρίσκονται στην πλευρά της παραγωγής του ελαιολάδου. Θεωρείτε λοιπόν ότι είναι ζήτημα επιλογής αν θα αλλάξει ή αν θα ισορροπήσει η κατάσταση στην Ευρώπη γενικότερα? Κοιτάξτε, με βάση τα δεδομένα που βλέπουμε για τα προγνωστικά, αν θέλετε, για την οικονομική κατάσταση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27, γνωρίζετε και εσείς πάρα πολύ καλά ότι πηγαίνουμε προς μια βαθιά κρίση, οικονομική καπιταλιστική κρίση. Είναι προφανές ότι αυτό θα επηρεάσει συνολικά τα εργατικά λαϊκά στρώματα και μέσα σε αυτούς και τους αγρότες, τους παραγωγούς και τους παραγωγούς ελαιολάδου, γιατί όλα αυτά τα οποία έχουμε δει, η άνοδος των τιμών, η οποία σχετίζεται με τον πληθωρισμό, κυρίως τον λεγόμενο πληθωρισμό των φτωχών, οι υψηλές τιμές που βλέπουμε στα προϊόντα λαϊκής κατανάλωσης, οι υψηλοί φορολογικοί συντελεστές, δεν πρόκειται να μειωθούν. Ακόμη περισσότερο και με την αλλαγή στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και των Τραπεζών, με τις αυξήσεις των επιτοχίων,
θα έχουμε μεγάλα οικονομικά προβλήματα. Σε κάθε περίπτωση, οικονομικά προβλήματα βεβαίως για την εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα. Αυτή είναι η στρατηγική που έχουν προκρίνει να ακολουθήσουν η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ελληνική κυβέρνηση και η κυβέρνηση των άλλων κρατών μελών. Να στηρίξουν τους μεγάλους μονοπωλιακούς ομίλους και να πληρώσει την ύφη το εργατικό λαϊκό νοικοκυριό. Γι' αυτό εμείς λέμε ότι χρειάζεται σήμερα πολύ περισσότερο να οργανώσουμε την πάλη μας με επίκεντρο βασικά ζητήματα, όπως είναι για παράδειγμα το εργατικό λαϊκό εισόδημα, όπως είναι ο ΦΠΑ, όπως είναι η κατάργηση των απαράδεκτων αντιλαϊκών φόρων, των ειδικών φόρων κατανάλωσης σε καύσιμα και ενέργεια. Ιδιαίτερα για τους αγρότες και τους παραγωγούς, μέτρα όπως αυτά που σας ανέφερα, κρατικές επιδοτήσεις σε μέσα, σε εφόδια, σε μηχανήματα, έτσι ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν στο υψηλό κόστος της παραγωγής. Εάν δεν πάρθουν αυτά τα μέτρα, τότε η κατάσταση θα χειροτερεύει ολοένα και περισσότερο για τους βιοπαλαιστές παραγωγούς και του ελαιολάδου και συνολικά της αγροτικής παραγωγής της χώρας και κατ' επέκταση και για τα λαϊκά νοικοκυριά που όπως καταλαβαίνετε με μισθούς οι οποίοι κατατρώγονται από την αύξηση του πληθωρισμού και την ακρίβεια δεν θα μπορούν σε λίγο όχι μόνο λάδι να αγοράσουν, ούτε κρέας θα μπορούν να αγοράσουν όταν η τιμή έχει εκτοξευθεί, ούτε άλλα αγαθά τα οποία μέχρι στιγμής και μέχρι σήμερα θεωρούνται βασικά ήδη για τη λαϊκή κατανάλωση. Ήδη αρκετά νοικοκυριά δεν μπορούν να αγοράσουν τα απαραίτητα, δυστυχώς. Μέχρι τις 15 με 20 του μηνός φτάνουν τα χρήματα πλέον των μισθών. Είναι μια δύσκολη Ακριβώς. κατάσταση. Ας ελπίσουμε κάτι να γίνει, να αλλάξει όλο αυτό το σκηνικό. Γιατί, εντάξει, εμείς πιστεύουμε ότι με οργανωμένο συλλογικό αγώνα μπορούμε να έχουμε αποτελέσματα. Έναν αγώνα ο οποίος θα βγάζει, αν θέλετε, στον τάκο και στη σέντρα την αντιλαϊκή πολιτική που ασκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι κυβερνήσεις που υλοποιούν τη στρατηγική της και με συγκεκριμένες διεκδίκησεις όπως αυτές που σας περιέγραψα και βεβαίως ακόμη περισσότερο με συλλογικές συμβάσεις εργασίας, με αυξήσεις τους μισθούς που είναι το βασικό, αν θέλετε, για να πούμε ότι θα μπορεί η εργατική λαϊκή οικογένεια να έχει τα χρήματα εκείνα που χρειάζεται για να έχει πρόσβαση σε όλα αυτά τα είδη λαϊκής κατανάλωσης. Να σας ευχαριστήσουμε για την παρέμβαση. Καλή συνέχεια. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλό απόγευμα. Καλά. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Πόσο ανανεωμένοι θα νιώθετε αύριο εξαρτάται από το πού θα κοιμηθείτε σήμερα. Ανακαλύψτε τη μοναδική συλλογή κρεβατιών Bed Stories με μεγάλη ποικιλία σε σχέδια και χρώματα για να δώσετε το προσωπικό σας στυλ στον πιο προσωπικό σας χώρο. Σχεδιάστε το κρεβάτι των ονείρων σας με το κορυφαίο Bed Stories Design App. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά, ζεις καλύτερα. Λίτερ του αποξηραμένου σίκου με συνεχή παρουσία στις διεθνείς αγορές για 69 χρόνια. Ενισχύουμε διαρκώς το brand name Καλαμάτα μέσω του εμβληματικού προϊόντος του αποξηραμένου σίκου. Σικική. 69 χρόνια δίπλα στον παραγωγό.
Γραφείο Ενοικιάσεων Οχημάτων Ace Transfer Παπαδημητρίου. Παρέχουμε γιοταχή, μίνιβαν 7 έως και 9 θέσεων και VIP Transfer. Παπαδημητρίου. Ένα όνομα που γράφει ιστορία και στις μετακινήσεις. Ace Transfer Παπαδημητρίου. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6947 26 1251. Η κλιματική αλλαγή αλλάζει τις ζωές μας. Ποια είναι η επόμενη μέρα στην αγροτική παραγωγή? Είναι η βιώσιμη ανάπτυξη η απάντηση? Τα προβλήματα, οι λύσεις, η γνώμη των ειδικών? Όλα στη μίνι σειρά «Βιώσιμη γεωργία, βιώσιμος πλανήτης». Δείτε τα επεισόδια στο site της Τράπεζας Πειραιώς και στο YouTube. Τράπεζα Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Εδώ και πάλι μαζί σας. Πλησιάζει και η μέρα που θα γιορτάσουμε την 50η επέτειο από την εξέγερση του Πολυτεχνείου και τα σωματεία είχαν μια συνάντηση εχθές το βράδυ όπου έτσι συντόνισαν τις δράσεις τους. Είναι μαζί μας ο κύριος Βαγγέλης Λαμπρόπουλος, ο πρόεδρος του Συνδικάτου των Εργαζομένων Ιδιωτικού Τομέα Μεσσηνίας. Καλησπέρα σας κύριε Λαμπρόπουλε. Καλησπέρα και από μένα. Τι αποφασίσατε στη χθεσινή σας συνάντηση? Λοιπόν, εχθές με πρωτοβουλία του Συνδικάτου Ιδιωτικών Υπαλλήλων πραγματοποιήθηκε σύσκεψη συνδικάτων στο ΕΣΟ Εργατικού Κέντρου με αντικείμενο βεβαίως εν ώψη και του Πολυτεχνείου, της εκδήλωσης του Πολυτεχνείου, 50 χρόνια από την γιορτασμό του Πολυτεχνείου, σύσκεψη και συντονισμό στις δράσεις, με αντικείμενο αυτό κατά κύριο λόγο. Βεβαίως η σύσκεψη ήταν μαζική, συμμετείχαν αρκετά συνδικάτα και διάφοροι φορείς. Και έγινε μια πολύ πλούσια συζήτηση σχετικά με τις συνολικότερες εξελίξεις, γιατί θεωρούμε ότι όλες οι εξελίξεις σήμερα είναι, πώς να το πω, ουσιαστικά έχουμε μια ραγδαία επιδείνωση της κατάστασης της ζωής της εργατικής τάξης. Μέρα με τη μέρα. Αυτό είναι το βασικό. Αυτό άρα δηλαδή συζητήθηκαν και άλλα ζητήματα, έτσι. Μπήκαν και άλλα στο τραπέζι εκτός από τον εορτασμό. Μπήκαν και ζητήματα της καθημερινότητας. Πρώτα και κύρια μπήκαν αυτά τα ζητήματα και καταλήξανε στο πώς αυτά συνδέονται με την εκδήλωση του Πολυτεχνείου. Το βασικό που συζητήσαμε και αναλύθηκε ξανά ήταν οι εξελίξεις με τον πόλεμο, mm-hmm. που διαπράττει αυτή τη στιγμή το έγκλημα που διαπράττει το Ισραήλ σε βάρος του Παλαιστινιακού λαού και πώς αυτό συνδέεται άμεσα στη ζωή μας, ζωή της εργατικής τάξης. Και βεβαίως έχει να κάνει, αν θέλετε, και με το ίδιο το Πολυτεχνείο, το μήνυμά του, την εκδήλωση του έξω ΙΠΑ, έξω το ΝΑΤΟ, γιατί ουσιαστικά το Ισραήλ έχει τη στήριξη του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ. Και αποκτά άμεση επικαιρότητα. Ιδιαίτερα το ζήτημα του πολέμου απασχόλησε έντονα τη συζήτηση, γιατί όπως είπα, και αυτό πρέπει να περάσει, ότι αφορά την κατάσταση της εργατικής τάξης, αφορά τα συνδικάτα, μιλάμε για μια ραγδαία επιδείνωση ζωής τους σε όλα τα επίπεδα. Και βεβαίως καταρχήν υπάρχει το ζήτημα της άμεσης εμπλοκής της Ελλάδας, που δεν πρέπει αυτό να το υποτιμάμε. Όλοι γνωρίζουμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ελληνική φρεγάτα στον Περσικό κόλπο. Όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχει ουσιαστικά συμμετοχή της Ελλάδας αυτό το, ή αν θέλετε ανοχή της Ελλάδας αυτό το έγκλημα που διαπράτεται. Και μην ξεχνάμε ότι εδώ στην Καλαμάτα ιδιαίτερα έχουμε μια αεροπορική βάση ουσιαστικά που εκπαιδεύονται Ισραηλινοί πιλότοι. Και πολύ πιθανόν, δηλαδή, πολύ πιθανόν και ενδεχομένως, δηλαδή, αν το πω σε μια γενίκευση του πολέμου που όλοι ευχόμαστε να μην γίνει, αλλά κανείς δεν ξέρει πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα εκεί πέρα, μπορεί να είναι πιθανώς, πώς θα λένε, αντιπίνος, στόχος αντιπίνων. Δεν είναι απίθανο δηλαδή κάτι, ή όχι εδώ στην Καλαμάτα, γενικότερα να υπάρχουν αντίπεινα σε αυτή την κατάσταση. Εμείς λοιπόν θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικές αυτές οι εξελίξεις, αφορά την εργατική τάξη. Και άρα προς αυτή την κατεύθυνση εσείς αποφασίσατε κάποιες δράσεις? Αποφασίσαμε κάποιες δράσεις. Και είναι τώρα και αυτή τη στιγμή το εξαγγέλνουμε, αποφάσισαμε και στο εξαγγέλνω τώρα για πρώτη φορά, τις επόμενες μέρες θα γίνει και αναλυτικό δελτία τύπου. Την Κυριακή 5 η ώρα το απόγευμα προχωράμε σε συμβολική κινητοποίηση, μηχανοκίνητη πορεία στο αεροδρόμιο της
στο στρατιωτικό αεροδρόμιο, όπως είπαμε, αυτόν τον συμβολισμό, ότι αυτό το αεροδρόμιο εκπαιδεύονται πιλότοι. Ουσιαστικά δεν εκπαιδεύονται οι πιλότοι, ας το πούμε έτσι, για να πυροσβέστες πιλότοι. Εκπαιδεύονται πιλότοι οι οποίοι θα δολοφονούν, θα πετάνε μπόμπες, θα πετάνε μπόμπες σε άμαχο πληθυσμό, στην κατάσταση που έχουμε δει. Εμείς λοιπόν τα συνδικάτα συντονίζουμε τη δράση ως πρώτη μορφή λοιπόν την Κυριακή 5 η ώρα το απόγευμα από τη Λαϊκή με τα αυτοκίνητα, με μηχανάκια. Θα καταλήξουμε σε μια περικύκλωση της βάσης αυτής εδώ πέρα της στρατιωτικής που υπάρχει. Μια ενέργεια λοιπόν που συζητήθηκε ήταν εκτενέστερα ήταν αυτή. Αντίστοιχα, όσον αφορά το συνολικό των εγκοσμών του Πολυτεχνείου, προχωράμε στις 10 του μηνός, μεγάλη συναυλία στο κέντρο της πόλης. Σίγουρα θα υπάρχουν μαστικά συγκροτήματα και ενδεχομένως υπάρχει μια περίπτωση να υπάρχει κάποιο μεγάλο όνομα κτλ. Στο πλαίσιο αυτό των εκδηλώσεων για το Πολυτεχνείο. Και θα καταλήξουμε στις 17 του μηνός με τη μεγαλειώδη συγκέντρωση που θέλουμε για το Πολυτεχνείο. Σε αυτή τη φάση κουβεντιάσαμε αυτό το ζήτημα. Ταυτόχρονα όλα τα συνδικάτα που ήταν εκεί πέρα δεσμευτήκαν ότι θα περάσουν τις αποφάσεις, θα ενημερώσουν τους εργαζόμενους κατά κλάδο κτλ. Θα προχωρήσουν σε επιμέρους δράσεις. Θα στηρίξουμε τώρα τα λέω όλα μαζί, θα στηρίξουμε την απεργία που υπάρχουν οι οικοδόμοι με θέμα της κλαδικής συμβάσης αυτής στους μισθούς στις 8 του Νοέμβρη. Υπάρχει αυτή η απεργία. Υπάρχει και εξέλιξη και έγινε και μια πολύ αναλυτική συζήτηση και για αυτό το ζήτημα, ιδιαίτερα από το κομμάτι των συνταξιούχων για τα ζητήματα της υγείας. Αναφέρθηκαν πολύ εκτενέστερα σε αυτό οι συνάδελφοι εκεί πέρα για την κατάσταση που υπάρχει στο νοσοκομείο. Ήδη από ό,τι ξέρετε και στην πόλη υπάρχουν, ήταν σε προηγούμενες πρωτοβουλίες, υπάρχουν και άλλες και κινητοποιήσεις κτλ. Για την κατάσταση που υπάρχει στα νοσοκομεία και τα τέτοια. Μας απασχόλησε και έγινε και ένα κομμάτι της συζήτησης για το θέμα της ακρίβειας. Λοιπόν, που όπως όλα αυτά. Άρα τέθηκαν και τα ζητήματα αυτά της καθημερινότητας των οικοκυριών που είναι πάρα πολύ σοβαρά. Ακριβώς, μα αυτό, μα η ουσία αυτή είναι ότι, γι' αυτό και το είπα και στην αρχή, οι εξελίξεις με τον πόλεμο έχουν να κάνουν με τη ζωή, την καθημερινή την επιδείνωση της εργατικής τάξης. Και βεβαίως είναι το χειρότερο σενάριο, ας το πούμε έτσι, που κανείς θέλει να σκέφτεται, της άμεσης εμπλοκής, δηλαδή της πυροδότησης μιας εκρηκτικής κατάστασης. Εκρηκτικής κατάστασης. Και βλέπουμε γενικότερα, αν θέλετε, επειδή το έχουμε ξαναγωνιάσει και από την εκπομπή σας, ότι μήνα με το μήνα, πώς να το πω, χρόνο με το χρόνο, ο κλειός όλο και πιο πολύ γενικεύεται. Ο πόλεμος όλο και πιο πολύ απλώνεται. Λοιπόν, και εδώ πρέπει η εργατική τάξη να πάρει θέση. Και η θέση που πρέπει να πάρει η εργατική τάξη είναι ξεκάθαρη. Πρέπει να είναι αλληλέγγυη με όλους τους λαούς, με τους λαούς που αντιστέκονται. Και δεν πρέπει και το βασικό αυτό, το λέω τώρα εδώ πέρα γιατί μπήκε και στη συζήτηση, δεν πρέπει η εργατική τάξη στο όνομα των θυσιών για τον ενδεχόμενο πολέμο κτλ. Να δεχτεί καμία περικοπή στις συντάξεις μισθούς. Να το πω αυτό λίγο για να το καταλάβετε. Είναι ενδεικτικό αυτό που ανέφερε και ένας συνάδελφος εκεί πέρα συνταξιούχος. Είπε το εξής, ότι η συνάντηση που κάνανε με τον Γεραπετρίτη, τους είπε, ή θα πάρετε, πώς το λένε, αναδρομικά και τα λοιπά της συντάξης, ή θα πάει φρεγάτα στα ψαρά. Καταλαβαίνετε πώς το λέμε, δηλαδή το ζήτημα. Δεν ξέρω αν έγινε κατανοητό τι θέλω να πω. Μάλιστα. Δηλαδή βάζουν το μαχαίρι στο λαιμό της εργατικής τάξης και τους λένε ή θα συμμετέχει, θα κλειώνει στρατιωτικά η χώρα μας τις εκπληρώσεις των άστων ή θα έχετε αυξήσει μισθούς και συντάξεις. Δεν μπορούμε να κάνουμε και τα δύο. Αυτό τους είπε. Και το έλεγε και μέσα χαρακτηριστικά της σύσκεψης. Μάλλον που ήταν στη συνάντηση με τον Γεραπετρίτη. Άρα υπάρχουν πολλά ζητήματα ανοιχτά και από ό,τι καταλαβαίνουμε τα συνδικάτα και τα σωματεία θα ξεκινήσουν δράσεις για αυτά τα ζητήματα και για τα ζητήματα της καθημερινότητας, για τις ακρίβειες που πλήττει έτσι κάθε νοικοκυριό. Λοιπόν, ναι, εμείς έτσι καλώς ποτέ σαν συνδικάτα γενικά δεν σταματήσαμε ποτέ. Παλεύουμε το ζήτημα. Εμείς σαν ιδιωτικοί υπάλληλοι, εγώ ειδικά έφερα μια εμπειρία σε σχέση και με τις πρωτοβουλίες που είχαν πάρει το συνδικάτο. Ενδεικτικά αναφέρω μια σειρά πανεβάσεις που κάναμε την προηγούμενο μήνα στην επιδόση εργασίας για αρκετούς συναδέλφους που ήταν είτε απλήρωτοι είτε είχαν προβλήματα στη δουλειά τους. Έχουμε τώρα μιλάω για τον κλάδο των ιδιωτικών υπαλλήλων μπροστά μας μια περίοδο η οποία θα έχουμε εντατικοποίηση της δουλειάς γιατί Black Friday, εκπληκτική περίοδο κτλ. Συν πώς το λένε, εορταστικό ωράριο θα έχουμε τα ζητήματα αυτά που έχουμε κάθε χρόνο εντατικοποίηση της δουλειάς. Υπάρχει το σοβαρό ζήτημα που το παλεύουμε ως ιδιωτικοί υπάλληλοι τώρα με αναφέρομαι της κλαδικής αύξησης της κλαδικής σύμβασης που έχουμε να πάρουμε αύξηση από το 2012. Δεν υπάρχει σαστικά κλαδική σύμβαση και είναι στα σκαριά δηλαδή η Ομοσπονδία κάνει μια προσπάθεια εκεί να υπογραφεί επιτέλους κλαδική σύμβαση. Είναι τα ζητήματα των απολύσεων, της αδικοποίησης και όλα αυτά που κατά καιρούς λέμε.
Όλα μαζεμένα, όλα τα ζητήματα έτσι που έχουν να κάνουν και με το πώς εργάζεται ο καθένας, ειδικά στον ιδιωτικό τομέα, τα χρήματα, οι τριετίες, αν θα πάρθουν ή δεν θα πάρθουν, αν εισπραχτούν από τους εργαζόμενους ή όχι, είναι η καθημερινότητα, όπως είπαμε και νωρίτερα, ακρίβεια, πληθωρισμός. Όλα αυτά τα ζητήματα μπαίνουν έτσι στο κάδρο. Το συγγνώμη τώρα σε ένα ζήτημα που το ξέχασα και ενώ μπήκε στη συζήτηση, αποφασίστηκε με θέμα τους πληστηριασμούς να υπάρχει μια συντονιστική επιτροπή από τα συνδικάτα η οποία θα αναλαμβάνει να εκπαιρεώσει τη γραφειοκρατική δουλειά ουσιαστικά δηλαδή να βρει ανθρώπους που πληστηριάζουν τα σπίτια τους κτλ. Να συντονιστεί αυτή η δράση, να μπούμε σε αυτό το κομμάτι γιατί το επόμενο διάστημα αναμένεται ένταση σε σχέση με τους πληστηριασμούς. Και αποφασίσαμε λοιπόν τα συνδικάτα να αναλάβουν από κοινού μια επιτροπή κυρίως οργανωτικού τομέα η οποία θα έρχεται σε επαφή με τους ανθρώπους που είναι σε πληστηριασμό, να κάνουμε πρωτοβουλίες, κινητοποίησεις για να σταματήσει αυτή η κατάσταση του πληστηριασμού. Στην Αθήνα αυτό έχει προχωρήσει πάρα πολύ, δεν ξέρω αν το παρακολουθείτε, μπλοκάρουν μέρα με τη μέρα καθημερινά πληστηριασμοί. Εδώ στην Καλαμάτα πρέπει να το αρχίσουμε και εμείς λίγο να το δουλεύουμε. Μας απασχόλησε για αυτό το ζήτημα δηλαδή. Καταλήξαμε σε αυτή τη μορφή πρωτοβουλία. Μάλιστα. Κύριε Λαμπρόπουλε, να σας ευχαριστήσουμε για τη συνομιλία. Θα έχουμε ευκαιρία έτσι να τα πούμε και έτσι σε άλλη στιγμή, πιο αναλυτικά, ειδικά για τα προβλήματα της καθημερινότητας. Να σας ευχαριστήσουμε. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Τώρα αρκετά είναι τα προβλήματα στις εφορίες που έχουν απομείνει με τους πολίτες να ταλαιπωρούνται και τους υπαλλήλους να είναι στα όρια τους. Τα ζητήματα πολλά και τέθηκαν στην ετήσια Γενική Συνέλευση των Εργαζομένων. Είμαστε κατά των ελληνικών κέντρων στην επαρχία και για μας, αλλά πιστεύω και για την Ομοσπονδία, πιστεύω αυτό να είναι αιτία πολέμου και το εννοώ αυτό. Με το ζήτημα των ελεγκτικών κέντρων να βρίσκεται σε πρώτο πλάνο, συνεδρίασε στο πλαίσιο της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης του Συλλόγου του Διοικητικό Συμβούλιο των Εργαζομένων στις ΔΟΗ, της Αρκαδίας, της Λακωνίας, της Μεσσηνίας και των Κυθήρων. Δεν πρέπει να ιδρυθούν ελεγκτικά κέντρα, δεν πρέπει να διασπαστεί η εμφορία, διότι το κύτταρο του ελέγχου είναι η ΔΟΗ. Αυτό πρεσβεύαμε και αυτό πρεσβεύουμε οι περισσότεροι πιστεύω. Διότι εκεί, από εκεί γεννούνται όλα τα φυτώρια, τα μητρώνουν και πάνε και στον έλεγχο. Μπορεί και κάποιος συνάδελφος να είναι σε ένα τμήμα, να αλλάξει τμήμα, να πάει και μετά στον έλεγχο. Υπάρχει και αυτή με παράλληλα καθήκοντα και λοιπά, γεννούνται γενικότερα. Τώρα στα έλεγχα πάνε αυτοί οι συνάδελφοι που πήγαν από την αρχή. Τα προβλήματα πολλά και ποικίλα και ο αντίκτυπος ορατός κυρίως στην ίδια την κοινωνία. Με βασικά ζητήματα την αναδιάρθρωση που γίνεται στο φορολογικό μηχανισμό και τις επιπτώσεις που έχει στους συναδέλφους, δηλαδή το κλείσιμο των υπηρεσιών μας, την εγκατάλειψη πολλών περιοχών χωρίς ΔΟΗ, την υποβάθμιση στην ουσία των αντικειμένων των ΔΟΗ με το κλείσιμο των περισσότερων ΔΟΗ β' τάξης και τη μετατροπή των περισσότερων ΔΟΗ σε υπηρεσίες που θα προσομοιάζουν με γραφεία εξυπηρέτησης φορολογουμένων, με τη συγκεντροποίηση που γίνεται στα τμήματα ελέγχου, του δικαστικού, με τις κεντρικές υπηρεσίες, το οποίο φυσικά κάποια στιγμή εκτός από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη που έχει ξεκινήσει να εφαρμόζεται, θα προχωρήσει και στην επαρχία ακόμα και αν η πολιτική ηγεσία αυτό δεν το έχει αποδεχθεί για το άμεσο μέλλον. Είναι πάρα πολύ πιο αναγκαίο από ποτέ να δώσουμε ένα διαφορετικό τόνο στο συνδικαλιστικό κίνημα με αγώνες, με διεκδικήσεις, οι οποίες θα έχουν πραγματικό περιεχόμενο. Θα αντιστρατεύονται την κυβέρνηση και την εργοδοσία επί της ουσίας και θα βάζουν μπροστά τις ανάγκες στο προσκήνιο των εργαζομένων που είναι φυσικά το να έχουν σταθερή και μόνιμη εργασία για όλους, το να μπορούν με αξιοπρεπή τρόπο να κάνουν τη δουλειά τους και φυσικά να υπάρχουν και αντικείμενα, να σταματήσει η εκχώρηση αντικειμένων που γίνεται σε ιδιώτες και να μείνουν τα αντικείμενα σε όλες τις ΔΟΗ, σε όλη την Ελλάδα και να μην προχωρήσουν αυτές τις αναδιαρθρώσεις που υπάρχουν για τον κλάδο. Είδαμε νωρίτερα το θέμα που αφορούσε την ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων. Στο πλαίσιο της όλης διαδικασίας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης διοργανώνεται σε διάφορες πόλεις και το Φεστιβάλ Ανακύκλωσης από την περιφέρεια Πελοποννήσου με ξεχωριστές δράσεις. Από την Καλαμάτα ξεκίνησε χθες το Φεστιβάλ Ανακύκλωσης Περιφέρειας Πελοποννήσου. Και
είμαστε εδώ η ομάδα της Τσούς για να εξυπηρετήσουμε τις ανάγκες ενός καταπληκτικού project της περιφέρειας Πελοποννήσου και να αναδείξουμε το έργο της διαχείρισης απορριμμάτων που έχει γίνει ήδη. Είναι ένα εβδομαδιαίο φεστιβάλ αφιερωμένο στην ανακύκλωση, διαχείριση των απορριμμάτων και την κυκλική οικονομία. Με την περιφέρεια Πελοποννήσου μέσω αυτού να επιβεβαιώνει την δέσμευσή της στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Θα είμαστε σε αυτό το φεστιβάλ μία μέρα σε κάθε πόλη μεγάλη της Πελοποννήσου. Σήμερα ξεκινώντας από την Καλαμάτα, μετά σειρά έχει η Σπάρτη, η Τρίπολη, Κόρινθος, το Άργος και θα καταλήξουμε στον Άφυρο, όπου ο στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε μία διάδραση με τον κόσμο των ομών, κυρίαρχα με τις μικρές ηλικίες, οι οποίοι είναι αυτοί που έχουν πάρει ουσιαστικά στα χέρια τους όλο αυτό την υπόσχεση για ένα καλύτερο αύριο, για καθαρές πόλεις, για σωστή διαχείριση απορριμμάτων. Μέσα από το Φεστιβάλ Ανακύκλωσης δίνεται η δυνατότητα στο κοινό να απολαύσει διασκεδαστικές δραστηριότητες, όπως το Καλλιτεχνικό Εργαστήριο Ανακύκλωσης, να κερδίσει αναμνηστικά δώρα και να λάβει μέρος σε άλλα βιωματικά διαδραστικά παιχνίδια ανακύκλωσης. Προσφέρεται παράλληλα και η δυνατότητα να ανακυκλωθούν τα παλαιά ρούχα μέσω του Προγράμματος Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Πλεονάσματος του Ρουχισμού Fabric Republic. Εδώ σήμερα ένα φεστιβάλ ανακύκλωσης από την περιφέρεια Πελοποννήσου, στο οποίο τα παιδάκια μαθαίνουν τι σημαίνει ανακύκλωση, πώς ανακυκλώνουμε σωστά, παίζουν διαδραστικά παιχνίδια, επίσης μπαίνουν σε κλήρωση για να κερδίσουν ένα Lenovo tablet και παίρνουν δωρεάν παγούρια, notebook, όλα ανακυκλώσιμα και οικολογικά για το περιβάλλον. Οπότε μαθαίνουμε τα παιδάκια και τους αρέσει όλη αυτή η διαδικασία και περνάνε πάρα πολύ ωραία από την περιφέρεια Πελοποννήσου. Μετά την Καλαμάτα, το φεστιβάλ θα ταξιδέψει στη Σπάρτη, την Τρίπολη, την Κόρινθο, το Άργος και τον Άφλιο, προσκαλώντας κάθε μέρα σε μια διαφορετική πόλη της Πελοποννήσου κοινό όλων των ηλικιών και ιδιαίτερα τα μικρά παιδιά, για να γνωρίσουν την δράση περιφέρειας αλλά και να ενημερωθούν για τις σύγχρονες έννοιες της ανακύκλωσης και της κυκλικής οικονομίας. Περιμένουμε όλο τον κόσμο να σας οδηγήσει η μουσική και για όλη την επόμενη εβδομάδα θα χαρούμε πάρα πολύ μέσα από διαδραστικά παιχνίδια να μάθουμε και να δούμε τον κόσμο να εμπλέκεται στο παιχνίδι της ανακύκλωσης για μια καλύτερη τοπική κοινωνία με πολλά ωφέλη. Για να πάμε τώρα να συναντήσουμε τον συνάδελφο τον Δημήτρη το Ζογκόκη να μας πει για τα αποκαλυπτήρια της προτομής της ηρωίδας Αδαμαντίας Γρηγοριάδου στη Νέα Φυγαλία. Δημήτρη, καλησπέρα και πάλι. Καλησπέρα, Δεσποινά μου, και πάλι. Χαίρομαι όταν τα λέμε, να σου πω την αλήθεια. Τώρα, έγιναν έτσι τα αποκαλυπτήρια της προτομής μιας ηρωίδας. Συνήθως έχουμε συνηθίσει να γίνονται τα αποκαλυπτήρια προτομής ηρώων. Ηρωίδας έτσι λίγες φορές το έχουμε συναντήσει αυτό. Έτσι ακριβώς. Στα βιβλία συνήθως μαθαίνουμε π.χ. για τη Μαντώ Μαυρογένους, πιο πολύ για εκείνη. Αλλά υπάρχουν πολλές Ελληνίδες ηρωίδες οι οποίες πολεμήσανε το 1821 και μάλιστα η τελευταία που θα πούμε που είδαμε προχθές με την προτομή που με τα αποκαλυπτήρια της προτομής είναι η Αδαμαντία Γρηγοριάδου. Η Αδαμαντία Γρηγοριάδου ήταν μια γυναίκα μαχήτρια, πολύ δυνατή, είχε τους Τούρκους, όπως μας είπαν, τους Οθωμανούς, τους είχε εύκολη λία σε περίπτωση που την πειράζαν ή εκείνη ή κάποιον νομοεθνή της. Έζησε στη Ζούρτσα ένα πολύ μεγάλο διάστημα και μάλιστα έμενε σε ένα χώρο που λίγο πιο πάνω ήταν ο Πασάς και λίγο πιο αριστερά ένα τέμενο στο οποίο ήταν εκεί πέρα που μαζευόντουσαν όλοι οι Οθωμανοί. Οπότε καταλαβαίνεις, ζούσε σε μια περίεργη γειτονιά που παρόλα αυτά όμως σε πείσμα καθόταν εκεί και αρκετές φορές χρειάστηκε να πολεμήσει κιόλας για όλα αυτά. Είναι μια γυναίκα η οποία άνετα θα λέγαμε ότι είναι ισάξια με τη Μαντώ Μαυρογένους, καθώς και εκείνη, όπως σας είπα, έδωσε το αίμα της, έδωσε μάχες για να κρατηθεί η ιστορία μας. Και βέβαια να πούμε ότι είναι μια ηρωίδα της τελευταίας στιγμής εντός εισαγωγικών, διότι ανακαλύφθηκε τελευταία. Δεν ήταν όπως τις άλλες, όπως την Μαντώ π.χ. που την ξέραμε από τα βιβλία της ιστορίας. Ο Σύλλογος Δασκάλων και Γυναικών στη Νέα Φυγαλία έκανε μια τεράστια έρευνα και έτσι αποκαλύφθηκε αυτή η ηρωίδα που υπήρχε εκεί πέρα. Βρήκαν όλες τις λεπτομέρειες, φτιάξαν αυτή την πανέμορφη προτομή που της κάνανε και σε μια λιτή αλλά πολύ όμορφη τελετή έγιναν τα αποκαλυπτήριά της.
Εκεί πέρα παραβρέθησαν πλήθος αξιωματικών από την αστυνομία, από την πυροσβεστική, ο δήμαρχος Ζαχάρος, ο κύριος Αλεξανδρόπουλος, από την αντιπολίτευση ο κύριος Κάπος, ο αντιπεριφερειάρχης ο κύριος Κοροβέσης, από την αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Ελλάδος, ο πρόεδρος της κοινότητας Μεθόνης, ο κύριος Ψαλιδάς, ο οποίος εκεί στη Μεθόνη έζησε ο αδερφός της Γρηγοριάδου, καθώς και, όπως σας είπα, πλήθος τοπικών αρχών, και όχι μόνο, είδαν αυτή την πανέμορφη τελετή. Υπήρχαν παιδάκια με λουλούδια τα οποία δώσαν εκεί όλο το βάρος στα παιδάκια. Αυτά να τιμήσουν την Γρηγοριάδου, μιας που τα παιδάκια είναι και οι πιο αθώες ψυχές, να τιμήσουν, να τους προσφέρουν ένα λουδάκι και να αποκαλύψουν αυτά, όπως βλέπεις εδώ πέρα στα σχετικά πλάνα, να αποκαλύψουν αυτά την πρωτομή. Να πούμε ότι ο γλύπτης ήταν ο Πραξιτέλης Τζανουλίνης, ένας τινιακός καλλιτέχνης μεγάλη διεθνής φήμης. Και βρήκαμε και κάποια πολύ πολύ κοντινή συγγενής, η οποία έχει το DNA της Γρηγοριάδου, είναι ας πούμε η πέμπτη γενιά, τέταρτη πέμπτη γενιά, μεγάλη γυναίκα γύρω στα 90-90 κάτι, την κυρία Όλγα Παπανδρέου, η οποία είναι η μοναδική απόγονος σε αυτή την ηλικία, καθότι αργότερα στην πορεία ανακαλύψαμε και 7η και 8η γενιά, μια κοπέλα με τη μητέρα της, η οποία μητέρα της έμοιαζε καταπληκτικά στην πρωτομή της ηρωίδας Γρηγοριάδου και μας έκανε και εντύπωση. Μιλήσαν όλοι αυτοί στην κάμερα και βέβαια εννοείται πως θα μίλαγε και η πρώτη από όλες οι 90χρονοι απόγονος, η κυρία Όλγα, όπου με συγκίνηση πήγε να πει δύο λόγια και σε κάποια φάση σταμάτησα, είχε αρχίσει και εντάξει, λέει δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Ήταν πολύ όμορφη τελετή, ο καιρός μας έκανε τη χάρη, η Νέα Φυγαλία ένα πανέμορφο χωριό, οπότε καταλαβαίνεις, περάσαμε πάρα πολύ όμορφα όλοι μας. Μάλιστα. Ξεχωριστές έτσι στιγμές πραγματικά και είναι καλό να τιμάμε τους ήρωές μας γιατί έτσι είμαστε κι εμείς τώρα ελεύθεροι με τη θυσία τους. Να σε ευχαριστήσουμε Δημήτρη. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Πάμε τώρα κυρίες και κύριοι σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Η κλιματική αλλαγή αλλάζει τις ζωές μας. Ποια είναι η επόμενη μέρα στην αγροτική παραγωγή? Είναι η βιώσιμη ανάπτυξη η απάντηση? Τα προβλήματα, οι λύσεις, η γνώμη των ειδικών? Όλα στη μίνι σειρά «Βιώσιμη γεωργία, βιώσιμος πλανήτης». Δείτε τα επεισόδια στο site της Τράπεζας Πειραιώς και στο YouTube. Τράπεζα Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Συνοχημάτων Ace Transfer Παπαδημητρίου. Παρέχουμε γιοταχή, minivan 7 έως και 9 θέσεων και VIP Transfer. Παπαδημητρίου. Ένα όνομα που γράφει ιστορία και στις μετακινήσεις. Ace Transfer Παπαδημητρίου. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6947 26 1251. Κική, ο λίτερ του αποξηραμένου σίκου με συνεχή παρουσία στις διεθνείς αγορές για 69 χρόνια. Ενισχύουμε διαρκώς το brand name Καλαμάτα μέσω του εμβληματικού προϊόντος του αποξηραμένου σίκου. Σικική, 69 χρόνια δίπλα στον παραγωγό.
Πόσο ανανεωμένοι θα νιώθετε αύριο εξαρτάται από το πού θα κοιμηθείτε σήμερα. Ανακαλύψτε τη μοναδική συλλογή κρεβατιών Bed Stories με μεγάλη ποικιλία σε σχέδια και χρώματα για να δώσετε το προσωπικό σας στυλ στον πιο προσωπικό σας χώρο. Σχεδιάστε το κρεβάτι των ονείρων σας με το κορυφαίο Bed Stories Design App. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά, ζεις καλύτερα. Επιστρέψαμε, είμαστε πάλι εδώ και έχουμε παρέα αυτή τη φορά. Είναι μαζί μας ο κύριος Βασίλης Αμανατίδης, ο γνωστός όλους δικηγόρος και συγγραφέας. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ, καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ πολύ και εσάς και το φιλόξενο σταθμό για αυτή τη συνέντευξη. Τώρα η αφορμή της συνέντευξης αυτής είναι το βιβλίο σας με τίτλο «Ο κύκλος του Σκορπιού» που θα παρουσιαστεί και αύριο, αλλά θα πάμε να πούμε έτσι και για την αυρινή εκδήλωση. Να ξεκινήσουμε με αυτό. «Κύκλος του Σκορπιού» είναι ο τίτλος του βιβλίου σας. Πώς προέκυψε αυτός ο τίτλος? Τον τίτλο συνήθως και το εξώφυλλο δεν τον επιλέγει ο συγγραφέας. Άλλοτε τον επιλέγει ο εκδότης και άλλοτε σε συνδυασμό. Ναι. Το νόημα του τίτλου αυτού είναι ότι ο άνθρωπος ασυναίσθητα γίνεται ο χειρότερος εχθρός του εαυτού του πολλές φορές. Όχι πάντα. Γιατί φυσικά παράβαση, παραβάτες των νομικών ή ηθικών κανόνων ή των 10 εντολών δεν είναι όλοι άνθρωποι, αλλά συμβαίνει πολλές φορές και ηθικοί και ενάρετοι και μορφωμένοι άνθρωποι να παραβιάζουν τους νόμους. Mm-hmm. Υπάρχει μία άποψη εμπειρική που λέει ότι ο σκορπιός όταν τον βάλουν σε πύρινο κύκλο μέσα γυρίζει και όταν δει το αδιέξοδό του ανεβάζει το κεντρί του και αυτοκτονεί. Το νόημα αυτού του τίτλου είναι ότι ο άνθρωπος πολλές φορές ασυναίσθητα καταστρέφει τον εαυτό του. Αυτό είναι το νόημα. Αυτό είναι το νόημα. Είναι νόημα που βγαίνει μέσα από τη ζωή, μέσα από έτσι αυτά που έχουμε όλοι βιώσει και εσείς σίγουρα έχετε δει και πολλές περιπτώσεις ανθρώπων και μέσα από τη δουλειά σας. Συνεπώς έχετε αντλήσει και από αυτό τη θεματολογία του βιβλίου αυτού, γιατί είναι τέσσερις ιστορίες. Ναι, ναι. Είναι τέσσερις χωριστές ιστορίες. Είναι φανταστικές ιστορίες με ανύπαρκτους ήρωες. Ναι. Η αφορμή όμως για τη γραφή τους, η οποία έγινε κατά τη διάρκεια των τριών από τις τέσσερις, κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Βοήθησε σε αυτό η πανδημία. Ναι, είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Γιατί είχαμε και το χρόνο, αλλά και τη δυνατότητα να σκεφτούμε, να φανταστούμε. Ναι. Είναι λοιπόν ανύπαρκτες ιστορίες με φανταστικούς ήρωες ή το αντίστροφο, φανταστικές ιστορίες με ανύπαρκτους ήρωες, οι οποίες όμως δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι επιστημονικής φαντασίας, είναι βγαλμένες από σκυρτήματα, από θραύσματα, από στιγμιότυπα της ζωής που έχουμε βιώσει, της αληθινής ζωής. Δηλαδή κάποιες αφορμές από τέτοια στιγμιότυπα με μεγάλη μυθοπλασία, είναι αλήθεια, στους χαρακτήρες, στις ίδιες τις ιστορίες, στον εσωτερικό κόσμο των ηρώων, αλλά και στα μηνύματα. Άρα υπήρχε ένα ένασμα, δεν μπορεί έτσι ξαφνικά... Ναι, αλήθεια είναι αυτό, αλήθεια είναι, αλλά είναι σκυρτήματα της αληθινής μας ζωής, του ποταμού της μνήμης, όπως θα το έλεγα εγώ. Και από τη δουλειά μας, αλλά και από την κοινωνική ζωή μας. Mm-hmm.
Άρα οι τέσσερις αυτές ιστορίες είναι μυθιστόρημα, θα λέγαμε, έτσι. Ναι, ναι, ακριβώς. Είναι μυθιστορηματικές, είναι νουάρ ιστορίες. Είναι, όπως λέει ο τίτλος, ιστορίες μυστηρίου, ναι, πάθους και νέμεσης και τιμωρίας. Δίκης και τιμωρίας. Διότι στον πρόλογο του βιβλίου λέω ότι το σπαθί της δικαιοσύνης δεν είναι στο θικάρι ποτέ. Δηλαδή, τον παραβάτη και την παραβατικότητα θα την αντιμετωπίσει και έτσι. Μεγαλύτερη όμως σημασία από αυτό το αστυνομικό, νομικό πλαίσιο, στοιχείο του βιβλίου, για μένα έχει το ανθρωπολογικό και θα σας πω αμέσως τι εννοώ, και κυρίως όμως το λογοτεχνικό, δηλαδή ο εσωτερικός κόσμος των ηρώων, τα ανθρώπινα πάθη, οι εικόνες, το απρόβλεπτο, αλλά και το μυστήριο μαζί που έχουν οι ιστορίες αυτές, δηλαδή έχει αστυνομικό μυστήριο, έρευνα, αντιμετώπιση νομική κτλ. Εκεί βρίσκεται το μυστηριώδες του βιβλίου. Σε άλλες πτυχές του όμως, όπως είναι η βασική, η ανθρωπολογική πτυχή, είναι το ερώτημα που είναι αναπάντητο από τους αρχαίους χρόνους μέχρι σήμερα, από τους φιλοσόφους. Το ερώτημα το εξής. Είναι ο άνθρωπος ζώο καλό και αγαθό ή κρύβει μέσα του το λύκο της στέπας? Απάντηση δεν έχει δοθεί. Απάντηση εγώ δεν δίνω. Ο αναγνώστης βγάζει τη δική του απάντηση. Εγώ δεν θέλω να δώσω απάντηση, που είναι και δύσκολο το ερώτημα. Γι' αυτό το λέω αναπάντητο στους αιώνες. Αναπάντητο με μια στέρεη θεωρία. Πολλές απόψεις ακούγονται και αυτό είναι το ενδιαφέρον. Και το λογοτεχνικό και το ανθρωπολογικό. Γι' αυτό θα πούμε δύο κουβέντες και μετά στους ανθρώπους που θα το παρουσιάσουν και έχει ενδιαφέρον. Ναι. Τώρα, ο αναγνώστης το διαβάζει εύκολα? Ναι. Γιατί είναι πολύ σημαντικό για ένα βιβλίο να κυλάει έτσι ομαλά στην ανάγνωση. Ναι. Οι 3-4 άνθρωποι στους οποίους το έδωσα για να μου εκφράσουν γνώμη είναι διθυραμβικοί. Όμως δεν θέλω εγώ να πω γι' αυτό. Εγώ είμαι με την άποψη ότι από τη στιγμή που το βιβλίο, το κείμενο, φεύγει από τα χέρια του συγγραφέα και πηγαίνει στο τυπογραφείο, το λόγο τον έχουν μόνο οι αναγνώστες και οι βιβλιοκριτικοί. Ναι. Ο συγγραφέας πρέπει να σιωπά μετά. Αυτό επιλέγω και στα δύο προηγούμενα βιβλία μου. Αυτό έκανα, δηλαδή δεν μίλησα εγώ για το ίδιο το περιεχόμενο του βιβλίου. Ωστόσο, εσείς θέλετε να στείλετε κάποια μηνύματα μέσα από τις ιστορίες σας? Κοιτάξτε. Ανεξάρτητα τι έτσι θα λάβει ο κάθε αναγνώστης. Ναι, θα σας πω το εξής. Στην λογοτεχνία, στην ποίηση και στην τέχνη γενικότερα, κυρίαρχα θέματα είναι ο θάνατος και ο έρωτας. Ο παθιασμένος έρωτας, ο βέβυλος έρωτας, ο ανεκπλήρωτος. Και το ίδιο και ο θάνατος, ο ήσυχος θάνατος, ο βίος θάνατος, ο αυτοχειριασμένος θάνατος, ο αυτοχειριαστικός. Ναι. Και έχει τέτοια στους ήρωές μου, διότι ακριβώς βρέθηκαν σε αδιέξοδα. Στο αδιέξοδο που είπαμε λίγο πριν, του Σκορπιού στον πύρινο κύκλο, αφού αυτό καταστράφηκαν ασυναίσθητα. Έγιναν εχθροί του ίδιου τους του εαυτού. Γιατί αυτά τα δύο πάθη όταν συνοδεύονται και από άλλα γίνεται κοκτέιλ εκρηκτικό. Βέβαια. Δηλαδή στο βιβλίο μέσα εκτίθενται και πάθη όπως η απληστία των ανθρώπων που μπορεί να οδηγήσει να διαρρήξει στενές ανθρώπινες σχέσεις μέσα σε οικογένεια, μέσα σε φιλία, στην κοινωνία γενικότερα, τη μικρότερη, τη μεγαλύτερη, σε έκταση. Η απληστία λοιπόν, η αυτοκαταστροφή, η μοναξιά των ανθρώπων. Πολλά τα μηνύματα, εγώ καταλαβαίνω ότι είναι. Αλλά στο βάθος όλης αυτής της ιστορίας κρύβεται
αυτό που λέμε η ανθρώπινη ύπαρξη, πώς τα ανθρώπινα πάθη που συνυπάρχουν μέσα στη ζωή των ανθρώπων με τις καλές και άσχημες στιγμές, με τις όμορφες και τις μη όμορφες, τις δύσμορφες. Κάπου σε κάποιο σημείο στην τέταρτη νομίζω ιστορία λέω ότι τα πάθη τα ανθρώπινα ξεκινούν ωραία, αλλά τελειώνουν με πόνο και με εξοβελισμό στο πύρτο εξώτερο, πολλές φορές, όχι πάντα. Αυτή η ανθρωπολογική εμβάθυνση που προσπαθεί να κάνει, δοσμένη μέσα από μια ροή ενδιαφέρουσα, από εικόνες, από χαρακτήρες και από αυτό που λέμε το απρόβλεπτο, που δεν το περιμένεις πώς θα εξελιχθεί. Εκεί κρύβεται και το μυστήριο και η ομορφιά. Έτσι ακριβώς. Ναι. Βλέπουμε τώρα έτσι και το εξώφυλλο, που έχει και το χρώμα το μπλε, το κίτρινο κύκλος. Ναι, είναι ο πύρινος, μια... είναι ο πύρινος κύκλος. Ναι. Ναι. Να σας πω τώρα, επειδή τώρα στην εποχή μας βομβαρδιζόμαστε, έτσι, με πάρα πολλά μηνύματα. Ανελέητα. Από παντού. Το βιβλίο έχει θέση και η θέση που έχει το βιβλίο βοηθάει τον καθέναν από εμάς ξεχωριστά στο να πορευτούμε και διαφορετικά, γιατί συνήθως και τα παιδιά βλέπουμε ότι στέκονται μπροστά σε μια οθόνη, έχουν αφήσει στην άκρη το βιβλίο και οι μεγαλύτεροι. Ναι, είναι αλήθεια. Εγώ έχω την άποψη ότι και είναι κοινή παράδοχη, νομίζω ότι ζούμε, κυρία Ηλιοπούλου, σε γκρίζους καιρούς. Κατά άλλους και σε φωνιάδες καιρούς. Λίγοι άνθρωποι χαμογελούν. Λίγοι άνθρωποι σιγοψιθυρίζουν στο δρόμο ένα ή σιγοσφαιρίζουν ένα τραγούδι. Γενικότερα η εποχή μας είναι εποχή δύσκολη. Κυριαρχεί ο φόβος και η ανασφάλεια στους ανθρώπους. Αυτό έχει σχέση και με την πανδημία που έκλεισε τους ανθρώπους στο καβούκι, ναι, τους, όπως λέμε, τους έκανε πολύ πιο εσωστρεφείς, και με τις μεγάλες καταστροφές, τις πλημμύρες, τη φύση που την πληρώνουμε, την πληγώνουμε, τις μεγάλες πυρκαγιές που τις ζούμε στη χώρα μας, τις ανορθολογικές και ακροδεξιές ιδέες, ανορθολογικές ιδέες, αντιδραστικές, αρχίζουν και κυριαρχούν στην Ευρώπη, όχι κυριαρχούν, δεν είναι ακριβής η έκφραση, υπονομεύουν την Ευρώπη του διαφωτισμού, του ορθού λόγου, της αλληλεγγύης, της ανθρώπινης, της ζεστασιάς ανάμεσα στους ανθρώπους, και αυτό είναι να μην το συνηθίσουμε, αυτό που είπε ο Χατζηδάκης, να μην συνηθίσουμε τη μορφή του τέρατος. Σε αυτή λοιπόν την γκρίζα εποχή που ζούμε, είναι σίγουρο ότι η τέχνη, η λογοτεχνία, η ποίηση, ο καλός κινηματογράφος, προσέξτε, το καλό βιβλίο, ναι, όχι το βιβλίο γενικά, παρότι γενικά το να διαβάζει ένας άνθρωπος είναι καλό, αλλά το καλό βιβλίο μπορεί να μας δείξει μαζί με άλλα πράγματα, εννοώ τη στάση μας ως ενεργοί πολίτες, τη συμμετοχή μας στα κοινά, να μας δείξει τα μυστικά φτερά που έχουμε μέσα μας για να βγούμε από αυτό το πούσι, από αυτή τη γκρίζα εποχή. Και πρέπει να βγούμε. Ναι. Έτσι. Και το βιβλίο βοηθάει, όπως μας είπατε. Να πούμε όμως και για την αυριανή σας εκδήλωση, για την παρουσίαση του βιβλίου σας. Ναι. Το βιβλίο και η παρουσίασή του, για να ακριβολογώ, η παρουσίαση του βιβλίου τελεί υπό την αιγίδα του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας, που με τιμά και είμαι ευγνώμων, όχι μόνο για τον πρόεδρο, τον αγαπητό μου φίλο, τον Κώστα τον Μαργέλη και τη διοίκηση, αλλά και για όλους τους συναδέλφους μου, δικηγόρους της Καλαμάτας και ευρύτερα του νομικού κόσμου, που μέχρι σήμερα βλέπω ότι έχουν μεγάλη ανταπόκριση στις προσκλήσεις
και φιλοδοξούμε ότι αύριο η αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου θα είναι γεμάτη. Έχετε και ομιλητές όμως, ναι, για το βιβλίο. Το βιβλίο θα το παρουσιάσουν τρεις εξαίρετοι άνθρωποι. Ο ένας είναι ο αγαπητός μου φίλος και συνάδελφος, ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου, Κώστας Ομαργέλης. Ο δεύτερος είναι ο κύριος Κώστας Παναγόπουλος, πρόεδρος εφετών επιτιμή, που με τιμά με τη φιλία του. Ήταν εδώ πολλά χρόνια εφέτης και είναι ένας σπουδαίος δικαστικός λειτουργός. Η τρίτη που παρουσιάστρια είναι η κυρία Σοφία Βιδάλη, είναι καθηγήτρια στο Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Παντίου Πανεπιστημίου, με εξειδίκευση στην εγκληματολογία και στην εγκληματική, αντιεγκληματική πολιτική. Έχει γράψει πολλά βιβλία και είναι μια εξαίρετη επιστήμονας που προσδοκούμε ότι μαζί, όπως και οι άλλοι δύο φίλοι μας καλοί που θα παρουσιάσουν το βιβλίο, πέρα από το λογοτεχνικό, το νομικό και το αστυνομικό στο νουάρ του πλαίσιο, πιστεύουμε ότι η κυρία Βιδάλη θα αναπτύξει και την ανθρωπολογική πλευρά με την επιστημονική γνώση και εμπειρία που έχει. Άρα θα είναι έτσι μια ενδιαφέρουσα παρουσίαση του βιβλίου. Αύριο το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο. Τι ώρα θα ξεκινήσει? Στις 7 η ώρα. Στις 7 η ώρα στο Πνευματικό Κέντρο, με ελεύθερη είσοδο. Βεβαίως. Να έρθει και καλούμε όλους τους φίλους του βιβλίου και τους φίλους μου, τους προσωπικούς, τους επαγγελματικούς, συναδελφικούς και τα λοιπά χαρακτήρες, ντόπιους, πατριώτες και λοιπά, να το παρακολουθήσουν. Να σας ευχαριστήσουμε που είσαστε μαζί μας και ευχόμαστε να είναι καλοτάξιδο το βιβλίο σας. Σας ευχαριστώ πολύ και πάλι ευχαριστώ και εσάς προσωπικά και το φιλόξενο σταθμό του Best για αυτή τη συνέντευξη. Να είστε καλά. Κάπως έτσι, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 5 το απόγευμα. Μείνετε εδώ, ακολουθούν τα δελτία ειδήσεων από Αργολίδα, Λακωνία και Πάτρα και στις 9 ακριβώς το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με το Θέμη Κανελόπουλο. Καλό σας βράδυ. Γεια σας.